Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κυριάκος Σταθερόπουλος στον ήχο και συμμέτοχος στο απόψινό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Τάσος Ατάλης. Θα μας κάνει την τιμή ο Κυριάκος. Με μεγάλη μου χαρά, φίλε Τάσο. Με μεγάλη μου χαρά. Να σε καλά. Χαρά μου. Έχει πράγματα να πει και να παιχτεί και λίγο τον τερμπάκι σήμερα, παιδί μου. Να μην πάει. Ναι, να θυμηθούμε ωραίες στιγμές. Να πούμε τι προβλέπουμε. Να είμαστε ΑΕΚ Ολυμπιακός και στο 2 ώρα. Και από μικροφόνου. Κυριάκο, από ό,τι είδα το μάτι, ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Και... Ήταν καλός και είναι και θετικές οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Αρχίζουν και συμμετέχουν ενεργά στο παιχνίδι της ομάδας. Οι καλές μεταγραφές πάντα φαίνονται για μένα από το πόσο γρήγορα. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που έχουν αργήσει να μπουν. Ο Γκόγκιτς. Πραγματικά. Και άλλοι, ο Μπορέλη είναι το κλασικό παράδειγμα από παλιά που με τον Παναθηναϊκό. Μόλις έφυγε ο Δανίλ και ο Όσιμ, απελευθερώθηκε με τον Ρότσα. Αλλά κατά κανόνα οι καλοί παίχτες. Το δείχνουν γρήγορα. Σαββέσκι πρώτη εμφάνιση στη Λάρισα. Σαββέσκι ήταν πρώτη εμφάνιση στη Λάρισα στο 1-0 με τον Κόλτο Κόνσκι. Μάλιστα έχει αποκλειστεί στο κύπελλο ΙΑΚ από το Λεβαδιακό. Σε ένα επεισοδιακό μάτς. Με 2-3 πέναλτι που ζητάει η ΙΑΚ. Με 3 πέναλτι και με τον Γιδόπουλο, με τον διαιτή τον Κούτρι τότε που είχε μπει στα αποδυτήρια και είχαν γίνει διάφορα. Είχε γίνει χαμό και έχει σκεπαστεί μετά, θυμάμαι. Και πήγε η ΙΑΚ, τι λέμε τώρα, αυτά λέμε και αυτά όμω, είναι αφού τα πιέρνουν. Πήγε και έφαγε ένα βομβαρδισμό από την πρωταθλήτρια τότε Λάρισα τη προηγούμενη σεζόν. Ναι. Ήταν το 88-89. Έκανε ο Οικονομόπουλος το πρώτο μεγάλο παιχνίδι εκείνη τη σεζόν από τα πολλά που έκανε στη διάρκεια τελικά. Θυμάσαι όλα τα πέναλτι που είχε πιάσει. Νομίζω τρία είχε πιάσει. Είχε το ένα είναι του Χατζηπαναγή ή του Σάκη Αναστασιάδη. Σάκη Αναστασιάδη. Στο Καφατζόγλιο. Έχει πιάσει στην Καλαμαριά. Ενώ προηγούταν η ΑΕΚ με ένα 0. Δεν θυμάμαι ποιο το είχε εκτελέσει. Και έχει πιάσει και στο Καραϊσκάκι με τον Εθνικό Δευτέρα. Μάτς κέρδισε η ΑΕΚ 1-2. Ήταν μετά από την ήττα από τον Άρη με ένα 0 στη Φιλαδέλφια, δηλαδή σε κομβικό σημείο. Έγινε το μάτς, δεν θυμάμαι γιατί είχε γίνει Δευτέρα. Είχα πάει. Ναι, ναι. Εγώ τα άκουγα τότε στο ράδιο όλα τα παιχνίδια. Ναι. Εκείνη την εποχή που δεν είχαμε τηλεοπτικές μεταδόσεις. Είμαστε μεγάλοι, μην νομίζει ο κόσμος. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά ναι, συμβαίνει. Απίστευτη χρονιά του Οικονομόπουλου. Εκείνη η χρονιά δηλαδή δεν ξέρω τερματοφύλακα τόσο εντυπωσιακή και εμβληματική χρονιά δηλαδή. Πραγματικά απίστευτη χρονιά και εκείνη ήταν και η σεζόν τελικά που ξεχώρισε στην καριέρα του. Γιατί μετά ξεκίνησε βασικό ζωή για την επόμενη σεζόν, αλλά πήρε νωρίς μέσα στο φθινόπωρο τη θέση ο Μήνου. Τέλος πάντων. Και είχε και την ατυχία να παίξει αυτό το παιχνίδι με τη Δανία το 7-1. Από πού ξεκινήσαμε, από του παίχτε που. Τι μεταγραφέ που μπαίνουν γρήγορα ή όχι. Νομίζω ότι μιλάμε ώρες εμείς για παλιές αναμνήσεις. Λοιπόν, καλό ο Παναθηναϊκός. Είχαμε εντάσεις, διαμαρτυρίες από τη Λάρισα. Ναι. Να πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό έτσι όπως το είδα δικαιολογεί να υπάρχει τέτοια κουβέντα για την διαιτησία. Υπάρχει ένα αμφισβητούμενο. Ένα πέναλτι που μπορεί να συζητηθεί, ας πούμε. Του Μόρα το πρώτο. Το Μόρα το πρώτο. Το χέρι που. Πήγαν στο ΒΑΡ, το είδανε. Νομίζω δίνεται. Ναι. Και δίνεται και δεν δίνεται. Οπότε από τη στιγμή που είναι μια τέτοια φάση, δεν νομίζω ότι χωράει πολύ κουβέντα μετά. Υπάρχει και μια φάση που θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι πριν του Παναθηναϊκού πριν από αυτό. Στο 0-0 στον Άγκη. Στο 0-0. Μετά ο Παναθηναϊκός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Χατζηγιοβάνη που τα άκουσε από ό,τι διαπίστωσα στα social media. Χοντρά από του Παναθηναϊκούς. Το είχα αρκετές φορές. Είχαμε και μια διαφωνία εδώ με τον Σπύριο το Σιάμπλη. Αν είναι τόσο σωστό να εκτελούν ακόμα με τόσο πάθος και ζήλο οι παίκτες πέναλτι αλλά πανέκα. Έχει εκτελεστεί 500 φορές αυτό το πέναλτι με αυτόν τον τρόπο. Το θυμάμαι. Να το κάνεις, παιδί μου, αλλά να το κάνεις σε κάποια φάση που να είσαι και πιο σίγουρος για το αποτέλεσμα άνετος, τώρα ναι. Σε ένα δύσκολο. Θυμάμαι τον Τζιμπούρ μια φορά στο Καφτατζόγλιο με τον Ηρακλή. Με το βίντεο που έχει μείνει με τον Μπάκεβιτς να βρίζει στον πάγκο. 1-1 το μάτς. Το πιο αποφασιστικό πέναλτι αυτό είναι του τότε στον ημιτελικό Ολλανδία-Ιταλία στο γύρο του 2000. Το κάνει όμως με αποφασιστικότητα. Δηλαδή είναι ρυψοκίνδυνο πάρα πολύ, αλλά είχε ο τότε αποφασιστικότητα να χτυπήσει. Και είναι ο τότε έτσι. Ναι, όχι ότι δεν θα τα άκουγε, αλλά το έκανε, αλλά η αυτοπεποίθηση του τότε είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, ντέρμπι αύριο. Ντέρμπι νομίζω, Κυριάκο, όχι τόσο κρίσιμο βαθμολογικά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θέλει ο Ολυμπιακός στη νίκη, αλλά δεν και έγινε σε καλό momentum. Αλλά δεν νομίζω ότι κρίνεται το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό αύριο. Ακόμα και να χάσει, ας πούμε, το παιχνίδι με τόσα ντέρμπι που έχουμε μπροστά μας. Και δεδομένου ότι είναι κατά τεκμήριο ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός. Τα δύο πιο δύσκολα μάτς είναι τα εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό φυσικά.
που έχασε βαθμούς. Ο οποίος ανεβαίνει πολύ. Ανεβαίνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είναι στους 3 βαθμούς από την ΑΕΚ. Πράγμα που σημαίνει ότι αν η ΑΕΚ δεν πάρει κάτι από το αυριανό παιχνίδι, έχει πολύ κοντά της πλέον και τον Παναθηναϊκό. Τώρα, κοίτα, η ΑΕΚ είναι σε ένα καλό momentum το τελευταίο διάστημα. Εγώ λέω μην το παρατραβάμε. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το διάστημα που η ΑΕΚ έχει βελτιώσει την εικόνα της. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τη διάρκεια που θα έχει αυτό το πράγμα και πόσο θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Όμως η αλήθεια είναι ότι από match σε match βλέπεις όλο και κάτι παραπάνω. Και αυτό νομίζω πάντα δείχνει ότι κάτι γίνεται. Μια δουλειά από έναν προπονητή την κρίνεις όταν βλέπεις πράγματα να βγαίνουν σιγά σιγά στο γήπεδο, ειδικά σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ που ήταν πολύ συγκεκριμένα τα προβλήματά της όλη τη σεζόν τα αγωνιστικά. Ήξερες χτυπητά σημεία που πονάει η ομάδα, δηλαδή τα λέγαμε όλοι, και βλέπεις ότι εκεί υπάρχει μια βελτίωση. Νομίζω το αποκορύφωμα ήταν στο Βόλο, γιατί η ΑΕΚ έκανε ένα παιχνίδι που βασίστηκε πάρα πολύ στην πίεση και στο pressing ψηλά. Πράγμα που λείπει πάρα πολύ από την ΑΕΚ. Και όχι μόνο φέτος που δεν έχει καλή αγωνιστική εικόνα. Ακόμα και τη σεζόν πήρε το πρωτάθλημα η καλή ΑΕΚ του Μανόλο. Είχε ένταση στο παιχνίδι, τη πίεζε πολύ στο κέντρο, αλλά δεν είχε πίεση ψηλά. Ήταν ομάδα που μαζευόταν, περίμενε τον ΑΕΚ πάρα πολύ. Πέρα ήταν, χτυπούσε. Συνήθως είδαμε την ΑΕΚ στον Βόλο και για μεγάλα διαστήματα και με την Λάρισα, στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί το θέμα, εντάξει, να πηγαίνει απλά και να πιέζει έξω από την περιοχή των αντίπαλων, δεν λέει κάτι από μόνο του. Πρέπει να είναι δουλεμένο και να συμμετέχει συνολικά και η ομάδα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και είδαμε να γίνεται σωστά. Κυρίως είδαμε να γίνεται σωστά. Τώρα, βέβαια, είναι ένα άλλο παιχνίδι. Λείπανε 6 βασικοί από την ΑΕΚ Τετάρτη. Ο ένας δεν θα επιστρέψει σίγουρα, ο Τσιγκρίνσκι. Μένουν άλλοι 5. Εγώ, Κυριάκο, λέω ότι δεν θα είναι και οι 5 στο βασικό σχήμα. Ότι κάποια πράγματα δεν θα είναι στη λογική ο Καρέρα, ότι λείπαν οι 5 βασικοί, τώρα θα τους βάλω όλους. Είναι, η λογική που έχει είναι ποιος εξυπηρετεί καλύτερα το πλάνο που θα επιλέξει. Δεν είμαι βέβαιος ακόμα για το πλάνο που θα επιλέξει. Αλλά αν ήταν, για παράδειγμα, μια τακτική σαν αυτή που είχε την Τετάρτη, δηλαδή με το 3-5-2, θεωρώ ότι θα άλλαζε τον Σαμπανάζοβιτς με τον Κρίστης, έτσι, λόγω εμπειρίας. Όχι ότι το παιδί δεν πάει καλά, πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ναι, συμφωνώ. Αλλά λόγω εμπειρίας και επειδή τον πάει τον Κρίστης στο Καρέρα και έχει ανέβει κιόλας ο Κρίστης. Ναι, επιτέλους αρχίζει και σταθεροποιεί την απόδοσή του. Οπωσδήποτε θα ήταν αυτή μια αλλαγή. Και θεωρώ ότι θα έβαζε και τον Ολιβέρα με τον Λιβά, γιατί για τον Αλμπάνη και τον Κλωναρίδη. Δηλαδή σε ένα τέτοιο σχήμα δεν θα έβλεπα τον Μάνταλο και τον Βέρντε να ξεκινάνε βασικοί. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι αυτή η διάταξη. Ναι. Πολλοί το λένε ότι σε μάτς, ειδικά με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που είναι ομάδες που έχουν δύναμη στις πτέρυγες, είναι ρίσκο το 3-5-2. Εγώ λέω ότι είναι ρίσκο όταν δεν είναι δουλεμένο κάτι καλά. Όταν ένας προπονητής δείχνει ότι αυτό που παίζει το δουλεύει κιόλας. Δεν λέει ότι θα παίξω το Σάββατο 3-5-2, παιδιά, εσύ θα είσαι εδώ, εσύ θα είσαι εκεί και λογικά θα γίνει αυτό. Γιατί στην ΑΕΚ πήγαμε και ένα μεγάλο διάστημα και με οράματα, να ξέρεις, Κυριάκο. Ναι. Βλέπαμε ένα όνειρο ότι αύριο θα βάλει γκολ αυτό, τον βάζαμε. Έχουν γίνει. Έχουν συμβεί και αυτά. Ναι, και... Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι αν είναι μια δουλεμένη τακτική και έχει μια συγκεκριμένη στόχευση και ο προπονητής ξέρει τι θέλει και το έχει πέρα στους παίχτες, ανεξάρτητα αν με μια πρώτη ματιά λέει στο 3-5-2 θα δώσει δυνατότητες σε μια ομάδα με δυνατά άκρα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Για περισσότερα πράγματα, προφανώς κάτι θα έχει στο μυαλό του Καρέρα για να το αντιμετωπίσει και αυτό. Θα δούμε όμως αύριο τι θα γίνει. Πάντως, θεωρώ ότι θα έχει κάποια έκπληξη. Δηλαδή, θα υπάρχει ένας παίχτης ή και δύο για τους οποίους θα πούμε: α, δεν παίζει αυτός, δεν ξεκίνησε αυτός και θα συζητηθεί. Απ' την άλλη, στον Ολυμπιακό, εγώ δεν μπορώ να δω πολλές εκπλήξεις. Εκτός από τη δεδομένη απώλεια του Σεμέδο, το Ποντένσε μάλλον που τελικά είναι στην αποστολή, αλλά δεν ξέρω αν θα τον ξεκινήσει μετά από τόσο καιρό σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Απ' την άλλη, δεδομένου ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι που είναι ο Ποντένσε. Ναι, ίσως. Λες ίσως να ποντάρει. Και είναι ένας παίκτης που αποδεδειγμένα δημιουργεί ρήγματα. Βέβαια. Και πρεσάρει ψηλά και δημιουργεί χώρους και ανοίγει πάντοτε. Και η ΑΕΚ έχει θέματα με τους γρήγορους, εξτρέμ, έτσι κι αλλιώς. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα δύο σεζόν ο Ποντένσε στην ΑΕΚ και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και πέρσι. Πέρσι το ΑΚΑ είχε κάνει εκείνη την καταπληκτική κούρσα στο τέλος που είχε. Που δώσε την μπάλα στο Φετβατζίδη και έχασε αυτή τη μοιραία ευκαιρία που τον καταδίκασε το Φετβατζίδη, ο οποίος φέτος κάνει εκπληκτικά πράγματα στον Άρη. Ναι. Λοιπόν, οπότε Ολυμπιακός, δεν ξέρω, 4-3-3, ακούω περισσότερο. Φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή, Καμαρά, Μπουχαλάκης και Γέρμε, η τριάδα.
Βαλμπουένα στο ένα άκρο, Μασούρα στο άλλο. Ελαραμπή μπροστά. Ελαραμπή μπροστά, ναι. Η συνεργασία Βαλμπουένα-Ελαραμπή είναι το δυνατό όπλο του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, μάλλον ο Γιώργος είναι σε εκπληκτική κατάσταση όλη τη χρονιά. Βρίσκονται με κλειστά μάτια, όπως έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια. Κοίτα, εγώ σου λέω, Κυριάκο, κρατάω μόνο ότι η ΑΕΚ σίγουρα είναι ψυχολογικά καλύτερα από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα και αγωνιστικά φαίνεται να κάνει ορισμένα βήματα μπροστά. Αλλά ο αντίπαλος είναι μια ομάδα που έχει μια συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος σεζόν, είναι σταθερά μπροστά, είναι ένα βάρος για την ΑΕΚ. Μην το υποτιμάμε, αυτά τα 12 παιχνίδια, τα σερί, τα ντέρμπι που δεν έχει κερδίσει κανένα, καθένα που περνάει μετά από ένα σημείο σου αφήνει όλο και κάτι παραπάνω στην ψυχολογία. Όλο και κάνει τη σκέψη πιο μακρινή και πιο δύσκολη. Σου φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να κερδίσεις. Όπως και ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο σερί σε παιχνίδια με την ΑΕΚ που δεν μπορούσε να την κερδίσει μια τριετία τουλάχιστον και έχει κάνει δύο μεγάλες νίκες πέρσι και φέτος στο Καραϊσκάκι, η οποία του έχει αναπτερώσει το ηθικό πλέον και έχει ανατρέψει την εικόνα αυτή στα ντέρμπι. Οπότε για να δούμε, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να συζητήσουμε και για το αυριανό μεγάλο μάτς στο ΆΚΑ και για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Να πω στα γρήγορα, Κυριάκο, ότι είχε και μια πολύ μεγάλη νίκη ΑΕΚ απόψε στο μπάσκετ. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Το παρακολούθησα, ήταν από εκείνη την αποχώρηση. Θυμηθήκαμε γιατί ξέρεις με το λόγο του γεγονότος ότι λείπει χρόνια από την εθνική και παίζει και 15 χρόνια εκτός Ελλάδας, πόσο μεγάλος παίχτης είναι ο Νίκος Ζήσης. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Σε τρομερή κατάσταση, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν έχει αγγίξει ο χρόνος. Νομίζω ότι είναι 25 χρονών και σωματικά και σαν εμφανισιακά. Από αυτό κυρίως εντυπωσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Σε τρομερή κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Από εκεί πέρα, διαφορά στο παιχνίδι τη ΑΕΚ με αυτόν στην οργάνωση του παιχνιδιού ήταν φανερή στο διάβασμα του παιχνιδιού, στην αξιοποίηση των συμπαικτών τους. Είναι πολύ δύσκολη φάση για την ΑΕΚ, γι' αυτό λέω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Έχει χάσει το Σαντρός, έχασε το Λάγκφορντ. Υπό κανονικές συνθήκες θα λέγαμε ότι διαλύθηκε η ΑΕΚ με αυτές τις δύο απουσίες. Φαίνεται όμως ότι έχει κάποια πράγματα να βγάλει σιγά σιγά και από τους υπόλοιπους παίχτες και ειδικά με την προσθήκη του Ζήση. Λοιπόν, πάμε σε εσάς, πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Εσύ. Γεια σας, γεια σας. Καλώς το φίλο μου. Κυριακό. Πού είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, καλά, καλά και στο φίλο καλησπέρα δίπλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, γρήγορα θα τα πω, μην τυχόν και αν κλείσει το τηλέφωνο δεν είναι από αγένεια, η μπαταρία είναι τέλος αγένεια, μπορεί να πει για, ναι, να μην ενοχλώ κιόλας. Λοιπόν, γρήγορα, πολύ γρήγορα, που είναι τα παιδιά που είναι και με Ολυμπιακό περισσότερο. Χατζη Πανένκα, ρε τσί Κυριάκο, αυτό το πράγμα, με αυτόν τον τρόπο εκτέλεσε ο Πανένκα το πέναλτι το 76, πρώτη φορά στο κύπελο εθνών πριν το 80, γινόταν κάθε τετραετία αυτός ο θεσμός. Με τέσσερις ομάδες τότε ήταν η διοργάνωση και είναι τελικός με Γερμανία. Πρέπει να έχει περισσότερο. Τσεχοσλοβακία τότε. Ναι, τη δεκαετία του 60 πρέπει να έχει. Το παρουσίασε τότε και μετά το ξαναπαρουσίασε και το 80, δεν είχαμε συμμετάσχει και εμείς με τον αείμνηστο Παναγούλια προπονητή το 80. Λοιπόν, πού το ξέρει αυτός ο άνθρωπος και έχει τέτοια αιμονή που δεν υπήρχε τότε ούτε στη σκέψη του μυαλού του μπαμπά του, ας πούμε, και τέτοια επιμονή. Πρέπει να αντιμετωπιστεί για μένα με ευγένεια βέβαια στην προσωπικότητα του παιδιού, να μην θυγεί γιατί τώρα πλάθεται και σαν χαρακτήρας και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά αυτή η νοοτροπία από τον Γιώργο Δόνη πρέπει να παταχθεί για μένα. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Το έχει κάνει, το έχει ξανακάνει και πούλησε και τον ιδρώτα των συμπαιχτών του, έτσι. Και χάλασε και το παιχνίδι του ίδιου. Για μένα προσωπικά, χωρίς να θέλω έτσι να φανώ αγενής, δεν ήταν καλό και το πρώτο πέναλι που εκτέλεσε που το σκοράρε. Αλλά τώρα είναι δική μου γνώμη. Τώρα, γιατί είχαμε διαφωνία εδώ με κάτι καλούς φίλους συναδέλφους. Είπαμε, σαν προσωπικότητα να μην θυχθεί το παιδί. Όχι, το παιδί είναι σαν οδική χωρία. Κάνει καλή χρονιά, έχει καλή απόδοση. Είναι σε άνοδη απόδοση του. Αλλά αυτό να του το κόψει ο προπονητής ο Γιώργος, ο Δόνης. Έτσι πιστεύω τα λοιπά. Και το τελευταίο, Κυριάκο, και για σένα και για το παιδί δίπλα. Ο Τάσος, αύριο... ο Τάσος είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής, έλα τώρα. Αύριο το παιδί, ναι αυτό λέω, εντάξει, το σέβομαι απόλυτα. Απλώς θέλω να πω ότι, να μην πειχτώ όμως, ότι η παρουσία του δική σου με έκανε να πάρω τηλέφωνο. Με τον Άικο, εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ συμπληρωματικά είμαι πάντα και χαρά μου να συνεισφέρω, εντάξει. Αλλά... Γι' αυτό μπήκε στο κόλπο ο Κυριάκος απόψε, για να μην παίξουμε εξίδικα μονόπατα κυρίως. Τελειώνω για να μιλήσουν τα παιδιά που είναι με το παιχνίδι το δικό σας αύριο. Σιρούς Μπερ
μπορεί με εμάς να δείξει αύριο το One, ξέρεις. Αχ, δεν είμαι σίγουρος, αλλά τα δικαιώματα του κυπέλου νομίζω ναι, είναι εκεί πέρα. Πάντως εμείς θα παίξουμε με την άλλη εντεκάδα, τη μικρή, έτσι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το έκανε στον Derby του Merseyside με τον Ancelotti απέναντι για τον εξέθεσε κιόλας που είχε κατεβάσει βασικούς. Με τον Gold του Jones. Φαντάζομαι ότι κάποιοι προσπαίκτες θα ξεκουράσει. Ποιον παίζει αύριο. Η Liverpool με τη Shrewsbury, εκεί πέρα. Καλό Σαββατόβραδο, σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Χαρά μου που σ' άκουσα, να σε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, ένας φίλος πριν πάμε στην επόμενη γραμμή και τον ευχαριστώ, μας θυμίζει ότι Κάρντος ήταν ο παίκτης Καλαμαριάς το οποίο απέκρουσε το πέναλτι ο Οικονομόπουλος. Ούγκρος. Και ο Παπούλιας ήταν ο παίκτης του Εθνικού που άποκρισε το πέναλτι στο Καραϊσκάκη. Πολύ καλός παίκτης. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Ο Μίστερ Πρωτάθλημα, όπως τον χαρακτηρίζει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Διονύση, ΑΕΚτζής. Γεια σου, Διονύση. Καταρχήν, Τάσο, να προσέξεις τον Κυριάκο όταν τεινάζει το μαλλί του. Εντάξει, και εγώ δεν αφήνω πολύ. Κυριάκο, οποία τιμή να μιλάω μαζί σου και βράδυ. Έλα, εντάξει, μην είσαι υπερβολικός, ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να πω. Καταρχήν, εγώ είμαι απεσιόδοξος για αύριο, γιατί ο προβοκάτρας, ο Δεσίλας με τον Αντίπα, βάλαν τον Μίτσο να δώσει προγνωστικά. Oh. Και ο Μίτσος έδωσε 3-0. Oh. Εντάξει, οπότε δεν ξέρω, ίσως να μην πάω να δω καν το μάτς. Ήτανε μεγάλο χτύπημα αυτό, Διονύση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Δεσίλας, έτσι. Τον έχω σταμπάρει. Το πάει από εδώ τάχα όλα αυτά και μετά μην τσοδώσει προγνωστικά. Εντάξει, μωρέ, κάποτε θα σπάσει. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, δεν μου λες μετά σου, έτσι, έχω μερικές απορίες, ας πούμε, έτσι. Ναι. Η ομάδα, ας πούμε, είχε παρουσιάσει πολλά προβλήματα, έτσι, μετά τον Καρντόσο και όλα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Ο Σαμπανάτσοβιτς, πώς δεν έβρισκε χώρο. Μην το λες εμένα, γιατί εγώ λέω το φθινόπωρο έγραφα για τον Σαμπανάτσοβιτς πάρα πολλές φορές. Και στο Sport FMGR έχω γράψει δηλαδή, και στην εφημερίδα. Κάπου και στα... αρχίζουνε, okay. Δεν ξέρω τι συνέβαινε. Δεν ξέρω τι συνέβαινε, ειλικρινά. Πολλά συμβαίνανε. Ένα από αυτά ήταν και ο Σαμπανάτσοβιτς. Okay. Αλλά το να έχεις θέμα στα χαφ και να μην δοκιμάζεις ένα παίκτη που από ό,τι μάθαινα κιόλας, την εντύπωση που είχα εγώ από το καλοκαίρι την επιβεβαίωνε συνεχώς και στις προπονήσεις και όλοι όσοι δουλεύανε μαζί του το ίδιο λέγανε ότι έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και άκουγα το μικρός είναι, 21 ετών είναι εντωμεταξύ, έτσι. Ακριβώς. Έχει μπει στα 21, δηλαδή. Που άλλη είναι η βασικότητα της ομάδας. Ακριβώς. Έτσι. Να, μην το πάω υπερβολικά, δεν στο Χάλαντ, στα 19. Ναι, ρε παιδί μου, εσύ πιάνεις το ακραίο παράδειγμα, αλλά okay, ναι, ακραίο, ναι, είναι αλλά διεθνής, 19. Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων της Βοσνίας. Έχει δύο σχεδόν σεζόν στην πρώτη κατηγορία της Βοσνίας. Που, okay, δεν είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα της Ευρώπης, αλλά δεν είναι και κανένα αριστεχνικό πρωτάθλημα. Γιατί είμαστε κι εμείς και από τα πολύ καλύτεροι, τέλος πάντων. Και έρχεται εδώ και αντιμετωπίζεται σαν παίχτης ακαδημιών σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το λάθος. Ενώ αντίθετα τώρα το πεδίο Σλοβαίνος που θα πάρει ΑΕΚΟ στόπερο Λάτσι. Έρχεται με προοπτική να μπει στην πρώτη ομάδα και μάλιστα θεωρούν ότι θα παίξει και πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι που τον φέρνουν. Μόνο να τον δουλέψει ο Ιταλός με αυτά που ξέρει, εγώ είμαι αισιόδοξος. Κι εγώ. Δεύτερον, ας πούμε και ένα άλλο, έτσι. Το ξαναλέω, διότι η ομάδα είχε εμφανίσει σημεία διάλυση, έτσι, και πρέπει να δεις θα πάρεις. Ο Βασιλαντονόπλος ο Κακομοίρης, γιατί είχε εξεφανιστεί κι αυτός. Φίλε μου, δεν. Ο οποίος Βασιλαντονόπλος, συγγνώμη, έτσι. Στη Λαμία ήταν πάντοτε στους τρεις κορυφαίους σε κάθε αγώνα. Ναι, καλά τα πήγε στη Λαμία ο Βασιλαντονόπουλος. Δεν ξέρω, δεν πήρε ποτέ ευκαιρίες. Δηλαδή, ειλικρινά δηλαδή, έχουμε και κάποιες τάσεις αυτοκαταστροφής σαν ομάδα. Πάντως ήταν επιλογή προπονητών καθαρά αυτή σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρω ότι και επειδή υπήρχε και μια συμπάθεια και υπάρχει έτσι διοικητικά στο Βασιλαντονόπουλο, ξέρω ότι και ο Μανόλωδης ανασχετούσε με αυτό όταν το καταλάβαινε. Δεν έδειχνε μεγάλη διάθεση να του δώσει ευκαιρίες, ούτε και ο. Καλά, ο Μανώλη, μην ξεχνάς ότι καλός χρυσός, αλλά έθαψε τον Τρίστανσον. Εντάξει, κάποιος θα σου πει ότι μπορεί να έχει και δίκιο τελικά. Δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα την πορεία της καριέρας του μετά. Κοίταξε, τι Μάλμε έκανε καλές. Δεν είπα ότι θα ήταν σούπερ παίκτης, έτσι. Αλλά δεν ήταν και ο παίκτης που τον εξεφανίζει από την αποστολή. Όχι, ήταν ένας διεθνής Ισλανδός. Η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς δεν είχε τους πάρα πολλούς ακραίους ακόμα και εκείνη τη σεζόν. Δεν πήρε καθόλου ευκαιρίες, ναι. Κοίτα, δεν έχεις τέτοιο Μανώλη. Άμα δεν σε πηγαίνει από την αρχή, τελείωσε. Ή άμα στραβώσει γιατί δεν ήθελε αυτόν και ήθελε κάποιον άλλον, ο Μανώλη το δείχνει. Επειδή ήθελε τότε, δεν θυμάμαι έναν Ισπανό εξτρέμ που πήγε τελικά στην Κόρντοβα στη Β' Ισπανίας, ο οποίος παίζει τώρα νομίζω στην Καραμπάκ. Δεν είναι κακός παίχτης. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, δεν το θυμάμαι καθόλου. Εκείνον ήθελε ο Μανόλο. Από τη στιγμή που δεν πήραν εκείνον και ήρθε ο Τρίστανσον, τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Καλά, μετά και το Μωράν ήθελε ο Μανόλο, αλλά τέλος πάντων. Όχι. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Μην του φορτώνουμε μετά από. Δεν ήταν δικιά του επιλογή. Δεν μπήκε και μπροστά.
Απλά ενέκρινε τον παίχτη με βάση την εικόνα που είχε, ας πούμε, από την Ισπανία. Αλλά είναι πολλοί αυτοί που λένε για τον Μωράν, και διάβαζα και κάτι δηλώσει του Σιώβα, με τον οποίο τον είχε συμπαίχτη στις Λεγανιές, που έλεγε ότι είχε το παιδί ένα μεγάλο προσωπικό πρόβλημα και το διάστημα που είχε έρθει στην ΑΕΚ, και μάλιστα απορεί και πώς πήρε την απόφαση με το προσωπικό πρόβλημα που είχε να φύγει σε εκείνη τη φάση της καριέρας του από την Ισπανία και να κάνει αυτή τη σημαντική μεταγραφή. Οπότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, να μην κρατάω και δηλαδή. Θυμάμαι με τον Οικονομόπλο, το η χρονιά του πρωταθλήματος, το μάτς που είχε παίξει όφη έδρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Απίστευτο μάτς. Τι είχε πιάσει. Ναι, απίστευτο μάτς. Γενικώς εκείνη η χρονιά ήταν απίστευτη του Σπύρου Οικονομόπουλου. Ήταν τρομερή. Ήταν, καλά, εντάξει, το μάτς στον Ολυμπιακό δηλαδή δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για ατέλειο τη σειρά ευκαιριών. Και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Στο περίφημο μάτς, ατέλειο. Καλά, το μάτς με τον Ολυμπιακό, φαντάσου γιατί τότε με ένα Αμπραχάμι στο Πατρικό, έτσι. Στη γειτονιά ήμουν η μόνη φωνή που ακούστηκε τη νύχτα. Και εγώ στον Μπραχάμι ήμουν και ήμουν η μοναδική φωνή που ακούστηκε την Ισπανία. Αλλά έχει δίκιο ότι εκείνη η επτάρα στη Δανία τον έφαγε. Ήταν και το 5-3 με τη Δυναμό Δρέζη που κέρδισε. Ναι, μεν η ΑΕΚ, αλλά δεν ήταν σε καλό βράδυ. Από τότε καθιερώθηκε ο Μινού. Ναι, δεν ξεκίνησε καλά την επόμενη σεζόν. Δεν υπήρχε. Πάντως αυτό το μάτς που θυμήθηκες με τον Όφη, φίλε, πραγματικά όποιος το βρει στο YouTube και δει τις αποκρούσεις που είχε κάνει. Ναι, μα το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Δεν είναι πραγματικά εκπληκτικές. Όφη τότε με Βέρα μέσα, πλαστό. Ήταν τιμωρημένος, έγινε το μάτς στο ΑΚΑ και ξεκίνησε με 4-5 τρομερές ευκαιρίες ο Όφη το παιχνίδι. Το πήρε και ένα 0 με ένα γκολ του Σαβίδη, νομίζω. Διονύση, αν θυμάμαι καλά. Πάντως, παιδιά, αν ο Δεσίλας ξαναπιέσει το Μίτσο, θα κάνω καταγγελία στον Ψάτ. Έγινε, Διονύση. Λοιπόν, να σε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά, για χαρά. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 30 δευτερολέπτων μόνο και συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 94,6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 95 79 283 4 και 5. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και Τάος Τσατάλης. Απόψε, παραμονή, μάλλον όχι παραμονή πλέον, μπήκαμε στη μέρα του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Προχώραμε με γραμμές. Καλησπέρα. Είναι ο Μίτσος. Είναι ο Μίτσος. Χαμήλωσε το λίγο, Μίτσο. Χαμήλωσε το λίγο. Μίτσο, αφού το ξέρεις πάντα ότι θα σου πει στην αρχή, χαμήλωσε το. Όλα καλά, όλα καλά, εσύ. Εδώ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα αύριο? Ξέρεις τι με φοβίζει, ρε Μίτσο? Για πες. Γιατί άκουσα προηγουμένως την πρόβλεψη που έκανες. Χτες μου είπε ο Δεσίλας. Χτες την Παρασκευή δεν είχαμε. Ναι. Ναι, όχι, μου το έχει πει ο Δεσίλας. Μου λέει κάθε Παρασκευή, μου λέει, είναι καθιερωμένο, μου λέει, θα κάνεις, λέει, προγνωστικά. Εντάξει, του λέω, Διονυσάκη, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, αυτό που με φοβίζει είναι ότι είμαι και εγώ αισιόδοξος. Τι εννοείς? Πιστεύω και εγώ ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Εννοείται, ρε, ναι. Φίλε, θα κερδίσουμε. Φίλε, εγώ δεν θέλω να είμαι αισιόδοξο εναντί της ομάδας μου, σαν προβληματίζει πάρα πολύ η απουσία του Σεμέδο. Πάρα πολύ. Ναι. Για πες μου. Ο Αβραάμ είναι πάντως. Είναι έτοιμος, εντάξει, θα τα δώσει όλα, αλλά δεν έχουν ρυθμό. Αναστάσει. Έλα, Μίτσο. Ο Πορτογάλος θα είναι στην αποστολή. Ναι, θα είναι. Ο Ολιβέρα. Είναι. Είναι, λογικά θα ξεκινήσει και βασικός. Θα παίξει, Ναι. Εντάξει, άμα παίξει, γιατί αυτός είναι ο κανονιέρι, το βαρύ πυροβολικό της ΑΕΚ, ξέρεις, Ο Λιβέρα είναι το βαρύ πυροβολικό της ΑΕΚ, μαζί με το... Λιβάγια. Μαζί με τον Κροάτι. Και βάσει συμβολίων είναι το βαρύ πυροβολικό και οι δύο, όντως. Γιατί ο άνθρωπος έχει βάλει 9 γκολ, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Και θα τον δούμε και στο Euro τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι τώρα. Μίτσο το παλεύει για να πείσει το Σάντος να τον καλέσει. Ναι, θα τον βάλει. Εγώ έχω διαβάσει ότι ο Σάντος θα τον κάλεσε στην Εθνική Πορτογαλία. Τυχαίο. Αυτό που έχει υπόψη το ίδιος ο Ολιβέρα είναι ότι δεν κλήθηκε βέβαια στα τελευταία μάτσα που έπαιξε η Πορτογαλία πριν φύγει το 19, αλλά ξέρει, προφανώς έχει μιλήσει με τον Σάντος, ότι θα πάρει ευκαιρίες πριν οριστικοποιηθούν οι κλήσεις για την αποστολή. Εγώ πιστεύω ότι αύριο ο Ιταλός θα τον βάλει μέσα να παίξει από την αρχή του μάτς. Μέχρι το 90 θα παίξει και πιστεύω να σκοράρει ο Ολιβέρα. Μακάρι, λέω εγώ έτσι ως φίλος. Και μαζί με τον Κροάτι το Μάρκο θα κάνουν παπάδες θα κάνουν. Σε καλή κατάσταση είναι η ομάδα Μίτσο τώρα. Ναι, όχι, είναι σε καλό φεγγάρι. Μια ομάδα που είναι σε καλύτερη κατάσταση από σένα όλη τη σεζόν. Έχει, εντάξει, όλοι λένε ότι έχει... Σε καλό φεγγάρι, ναι. Οπότε, αυτό που βλέπω με μεγαλύτερη σιγουριά είναι ότι θα γίνει καλό μάτς. Θα έχει θέαμα δηλαδή το μάτς, δεν θα είναι σφιχτό. Δεν ξέρω, είμαι λίγο αισιόδοξος για αυτό τώρα. Εντάξει, ο καθένας θέλει και είναι και για την ομάδα του. Πάντως...
Τώρα να του τη μεταφέρουμε την ερώτηση που του κάνουν εδώ πέρα στην Κυριακό. Για πες. Κόσμια, άμα είναι να την παραφράσουμε, ναι, όσο ναι. Γίνεται. Για πες. Ρωτάει ένας φίλος Ρομίτσο αν έχεις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σου προς το κράτος οικονομικές ή αν ξόδεψες τίποτα πουθενά αλλού. Κοινώς πλήρωσες, λέει, τον έμφυα ή τα έσπρωξες πουθενά, ξέρω εγώ. Αναστάσεις, δεν το ρωτάω εγώ, ναι. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εμείς δεν θέλουμε. Πού να τα βρω τα λεφτά μου. Ρωτάει το κοινό σου, ρωτάει το κοινό σου με τα μηνύματα που στέλνει εδώ πέρα. Μου ήρθε, σου λέω, 249 ευρώ, 250, πού να τα βρω τα λεφτά, ρε εσύ, Αναστάση. Τώρα το θα το έχω το μήνυμα. Σε καταλαβαίνω. Μίτσο μου, εντάξει. Χωρίς δουλειά είμαι, άνεργος. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κάνω, κλέφτης να γίνω. Εγώ Μίτσο μου σαθωώνω πάντως. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, για πες μου. Να γίνω κλέφτης, να πάω 200 χρόνια μέσα, φυλακή. Όχι βέβαια. Τι να κάνω. Τα λεφτά αυτά, πού να τα βρω. Χωρίς δουλειά είμαι, πού να τα βρω τα λεφτά αυτά, 249 ευρώ. Μίτσο μου, σ' αγαπάμε. Έγινε Μίτσο, θα πας γήπεδο. Ξέρω εγώ, έτσι νομίζω. Έγινε Μίτσο, καλά. Έλα. Να είσαι. Και να ξαναπούμε σε λίγες μέρες πάλι. Χαιρετώ. Γεια χαρά. Είναι μυθικό το μήνυμα τώρα. Είναι το μυθικό. Έτσι υποθύμησα, δεν υπάρχει. Έχει δώσει δικαιώματα όμως και, το... και έρχονται αυτά τα μηνύματα. Κάπως θα έχει ανοιχτεί σίγουρα. Έχει ανοιχτεί πάρα πολύ. Θα έχει βγάλει τα ισοψυχά του κατάφερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Ναι, παιδιά, μαζί μιλάμε. Ναι, ναι. Γεια σου, Ρετάσο. Γεια σου, Κυριάκο. Με τον Κυριάκο δεν έχω μιλήσει ποτέ. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Άρη. ΑΕΚ, ο Κωστάκης πού είναι σήμερα, λείπει. Εκτάκτος λείπει, ναι. Καταρχήν θέλω να δώσω τα πολλά χαιρετισμάτα μου στο Βάκη. Πρέπει να είναι το, μάλλον το πρώτο παιδί που πήρε, ο φίλος ο Βάκης. Πολύ καλός φίλος εδώ από τα μέρη μας. Mm-hmm. Το δεύτερο, παιδιά, πραγματικά σας μιλάω. Από τα μέρη σας, θέλησέ μου. Από κάριστο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι και εγώ άκουσα το Μίτσο χθες που δώσε προβλέψεις. Κάποια στιγμή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Κάποια στιγμή θα πέσει μέσα ο Μίτσος. Ας ελπίσουμε ότι είναι. Καλά, εντάξει. Προφανώς μπορεί να έχει πέσει μέσα ήδη και σε άλλα μάτσα, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Λογικά σε ντέρμπι δεν έχει πέσει μέσα, γιατί 12 μάτσες δεν έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Εντάξει. και πραγματικά του εύχομαι να βρει και τα λεφτά και όλα και τα λοιπά. Είναι τραγικό να ακούς τώρα. Να λείπουν από έναν άνθρωπο τώρα 250 ευρώ για να πληρώσει κάτι είναι πραγματικά εντάξει χωρίς δουλειά. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Αυτή άλλη κουβέντα, άλλου είδους κουβέντα. Πολύ μεγάλη. Ας παίξει την ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Ας δανειστεί να παίξει την ΑΕΚ αφού είναι τόσο σίγουρος αύριο. Πιστεύω να δίνει κάτι καλό. Μήπως και βγάλει και την εποχή. Τέλος πάντων, τώρα στα δικά μας. Τάσο περισσότερο. Κυριακό, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Ναι. Α, ωραία. Μην κολλάς, προχώρα. Όχι, δεν κολλάω. Όχι, ό,τι να πούμε θα το πούμε. Λοιπόν. Είναι από τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που μου φαίνεται πιο απρόβλεπτο ακόμη και από αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι του Ολιβέιρα. Είναι μάτσο το οποίο, ρε παιδί μου, δεν μπορώ, προσπαθώ καμιά φορά έτσι, το κοίταζα και τα λοιπά. Ακούω, κάτσε, με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο, γιατί δεν έπαιξε ο Ολιβέιρα στον πρώτο γύρο. Με τον Ολιβέιρα, με τον Καρέρα. Του Καρέρα, σαν προπονητή της ΑΕΚ. Ναι. Μου φαίνεται το μάτσο πιο απρόβλεπτο, λιγότερο εύκολο να το διαβάσει κανείς από ό,τι ήταν με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μου φαίνεται πιο προβλέψιμο σαν ομάδα από ότι ο Ολυμπιακός. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται στα μάτια μου. Και προσπαθώ λιγάκι να το δω με βάση δεν το είναι καλός του... ο ΠΑΟΚ φέτος. Γενικώς, Άρη, και με το προβλέψιμο συμφωνώ, αλλά γενικά δεν είναι καλός. Δεν είναι ωραία εικόνα που βγαίνει στο γήπεδο. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω δει ένα μάτσο του ΠΑΟΚ φέτος να πω πραγματικά ότι είναι η ομάδα που υπήρχαν διαστήματα και τη χρονιά που έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και πέρσι που το πήρε, που έβλεπες πράγματα στο γήπεδο. Φέτος είναι στο τόσο όσο. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, ρε παιδί μου, που είναι επικίνδυνος και από τον άξονα και από δεξιά και από αριστερά. Δηλαδή είναι μια ομάδα την οποία δεν μπορείς να πεις, ξέρεις τι γίνεται, θα επικεντρωθώ να καλύψω τα ατούτα, ας πούμε, στον άξονα και θα ρίξω λίγο τα άκρα ή θα καλύψω τα άκρα και θα... Πώς να σου πω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ απρόβλεπτο. Δηλαδή, πώς να σου πω, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το momentum ναι είναι για την ΑΕΚ, εγώ δεν διαφωνώ και θέλω να το πιστεύω, με βάση τις τελευταίες εμφανίσεις. Εγώ το είχαμε και να συζητήσει και το έχω ξαναπεί ότι... Εγώ άρα τα momentum δεν τα πιστεύω ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για ντέρμπι. Άστα τα momentum και τα... Και ναι, να σου πω και κάτι. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, εκτός από την απώλεια στο Βόλο, τι άλλο έχει άσχημο αποτέλεσμα έχει φέρει. Τίποτα. Και αυτό είναι ήδη πριν από ένα μήνα. Φίλε, κουβέντες και τσιτάτα είναι. Απλά η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει δώσει καταρχήν σε κομμάτι ψυχολογίας, είναι πραγματικά καλά. Φαίνεται, φάνηκε πολύ έντονο στο παιχνίδι στο Βόλο. Βέβαια δεν είναι κριτήριο, ο Βόλος τώρα δεν είναι Ολυμπιακός προς Θεού, αλλά αυτό που έδειξε, τον τρόπο δηλαδή που
αυτή την επιθετική άμυνα που είδα στο παιχνίδι του Βόλου ήταν πραγματικά να τη δω από την εποχή Χιμένες. Ναι, αυτό άρεσε. Τότε που πήραμε το πρόθυμα. Ήταν πραγματικά τρομερό. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα δηλαδή να πούμε δύο-τρία πράγματα για το μάτσο πώς το βλέπω εγώ. Νομίζω, μπορεί τώρα να γελάσετε, δεν ξέρω κτλ. Μπορεί να σας φανεί αστείο. Μπορεί οτιδήποτε, τέλος πάντων εγώ θα το πω. Μακάρι, ανάγκη το έχουμε έρθει, Άρη, γιατί δεν νομίζω λοιπόν ότι στο αυριανό παιχνίδι, αν ο Καρέρα επιλέξει το 4-3-3, μεγάλο ρόλο, κομβικό ρόλο για μένα θα παίξει η απόδοση του Σιμώες. Αν επιλέξει αυτό. Ναι, γιατί είναι, είναι πολλά τα ζητούμενα από το Σιμώες έτσι όπως τον χρησιμοποιείς αυτή τη διάταξη. Ακριβώς. Όπως επίσης... Όχι, πρόσεξε όμως, όχι περισσότερα από αυτά που μπορεί να κάνει. Απλά χρειάζεται να καλύπτει περισσότερους ακόμα χώρους, γιατί ανοίγονται πολλοί εσωτερικοί χαφ. Πρεσάρουν πιο ψηλά. Και στο 4-3-3 είναι διτός νομίζω ο ρόλος πια εκεί του Σιμώες. Πρέπει εκεί που θα χρειαστεί ακόμη να παίξει και το ρόλο του τρίτου στόπερ. Με ποια έννοια το λέω. Αυτό που έπαιζε ο Μπακάκης. Δηλαδή, βέβαια ο Μπακάκης έπαιζε στα αριστερά. Φαντάσου τώρα έναν παίχτη, αν είδες καλά στο παιχνίδι με τον Βόλο, τη στιγμή που βγήκε ο Βράνιες ουσιαστικά δέχτηκε και τον γκολ. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα μεγάλο ζητικό βάζεις Βάρνα ή τέτοιο. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εκτός αν παίξεις με τρεις, έτσι. Εκτός αν συνεχίσει να παίζει με τρεις. Εγώ σου λέω ότι παίξει το 4-3-3. Χωρίς τους τρεις πίσω. Τον Οικονόμου θα βάλει άμα παίξει έτσι. Μαζί θα παίξει με τον Οικονόμου. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση δεν σου κρύβω ότι. Και λόγω ύψους, έτσι. Γιατί και ο Βάρνας έχει πάει καλά στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ναι, πήγε πολύ καλά. Αλλά και ο Οικονόμου έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι τα καλύτερα του Οικονόμου μετά από τα προκριματικά του Champions League που ήταν από τα πρώτα του στην ΑΕΚ. Πρόσεξε όμως, στο Βόλο δεχόμαστε τον γκολ με τη φυγή του Βράνιες. Ίσως με αυτόν δίπλα του Οικονόμου να αισθάνονταν λίγο καλύτερα. Προφανώς, ναι. Τον είδα περισσότερο σταθερό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, δηλαδή, αν επιλέξαμε τον Τρίκο, θα επέλεγα ας πούμε Σβάρνα, δεν ξέρω γιατί, πώς μου έχει κάτσει, χωρίς να είναι κάτι που τέλος πάντων είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Από τις εμφανίσεις τελευταίες που βλέπω, φοβάμαι αυτές τις γκέλες του Οικονόμου, τις φοβάμαι. Αυτά τα πρόβλεπτά του δηλαδή. Θεωρώ ότι αν ο Σιμώες πραγματικά παίξει το ρόλο του μπροστά από τα δύο στόπερ, όπως πραγματικά πρέπει να τον παίξει και βοηθάει και στο κομμάτι σαν τρίτο, εγώ το βλέπω, σαν τρίτο στόπερ όταν ο επιθετικός, όταν ο Ολυμπιακός επιτίθεται, και εκεί αριστερά δώσει μία ευκαιρία στον Αλμπάνη, νομίζω ότι ήταν μία από τις εκπλήξεις που πετώντας εξωμάτωλο πάντα, που θα μ' άρεσε πάρα πολύ να τη δω. Σε 4-3-3, Άρη, οπωσδήποτε τριάδα μπροστά θα είναι ο Λιβέρα, Μάνταλος... Βρε, το ξέρω. Και Λιβάγια, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα πάει Λιβάγια δεξιά, ο Μάνταλος αριστερά, ο Μάνταλος δεξιά, ο Λιβάγια αριστερά, δεν ξέρω. Ξέρεις, αυτό το σχήμα. Δηλαδή μπορεί να με παρέσει λίγο το μάτι του Βόλου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δω αυτή την πίεση που είδα στο Βόλο. Το φοβάμαι δηλαδή. Είδα καλύτερα, πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να το κάνεις με την ίδια ασφάλεια με τον Ολυμπιακό όπως το έκανες με τον Βόλο. Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο στυλ, γιατί είναι άλλο να είναι ο Αλμπάνης και ο Κλουναρίδης μπροστά που περισσότερο θα πιέσουν, περισσότερο θα τρέξουν, και άλλο να είναι ο Ολιβέιρα με τον Λιβάγια για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, δεν θα είναι η ίδια εικόνα 100%. Ωστόσο, πάντα στην πίεση, να ξέρεις, Άρη, το πιο σημαντικό είναι τα χαφ. Από εκεί ξεκινάει και σπρώχνει την ομάδα. Κοίτα, στα χαφ με δεδομένο ότι έχεις μέσα Σιμάνσκι, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ την αυριανή δεκάδα χωρίς αυτόν. Δηλαδή νομίζω το παιδί έδειξε την πρώτη του τέτοια ότι... Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι... Η φανέλα σπίτι του. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι πολύ σημαντικό στο το αυριανό. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, εγώ πιστεύω θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Κύριε Κυριάκο, α στενοχωρήσετε και εσύ μια φορά μετά από τόσα παιχνίδια. Δεν πειράζει να πάει τώρα. Κατανοητό, δεν θέλω τώρα να ευχηθεί να μην κερδίσει η ομάδα σου. Εγώ θα βγει τη δικιά μου και εσύ δικιά σου. Τι να κάνουμε, αμοιβέ να φτάσει. Αλίμονο, να πάρουμε και εμεί μια χαρά, ρε φίλε. Μια Κυριακή με ένα ντέρμπι να το γελάσουμε λίγο. Εγώ και μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ, χαρήκαμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να πω ειδικά μια είδηση έτσι που και για του παλιότερου ότι πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Ρέζεμπρικ. Λυπήθηκα πολύ, το είπε ο Νικόλας πριν στην Δολτίο. Λυπήθηκα πάρα πολύ και εγώ. Μεγάλη μορφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Ρέζεμπρικ. Και έχει συνδυαστεί με την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με την Αργεντινή. Μετά τον γκολ του Νανίγκα, νομίζω ήταν που σοφάρισε. Ναι. Και οδήγησε το μάτι στην παράταση και δεν κατάφερε η Ολλανδία να πάρει δυστυχώ εκείνο το Μουντιάλ μετά τον τελικό του 74 και του 78. Ολλανδία χωρί τον Κρόιφ σε εκείνο το Μουντιάλ. Ναι, δεν είχε κατέβει σε εκείνο το Μουντιάλ για διάφορου λόγου. Λόγω τη δικτατορία, λόγω διαφημιστικών συμβολέων, πολλού και διάφορου. Mm-hmm. Και ο Κέμπε είχε βάλει και τα τρία γκολ ή τα δύο και ο Λούκε στην παράταση. Τώρα δεν τα είχε βάλει. Δεν τα είχε βάλει. Έχει βάλει τα δύο από τα τρία ο Κέμπες και το ένα ο Λούκε πρέπει να είναι. Ναι.
Γιατί εντάξει, εγώ ήμουνα μείον 6 μηνών. Τότε τα έχω δει από βίντεο. Ήμουνα τριών. Τριών. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα δεν το έχουμε δει. Το έχουμε δει από βίντεο και δύο. Μόλις είχα μάθει να λέω ΑΕΚ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα. Ναι, ναι. Ναι. Χρήστος από Ηράκλειο. Γεια σου, φίλε. Όφη. Ναι, ναι. Η Ηράκλειο, εσύ, εκεί. Ο Ηράκλειο. Ο Ηράκλειο θα είναι αύριο με τον Κώστα. Αύριο το βράδυ. Εγώ βγαίνω και θυμίστε με ρε παιδιά τα ονόματα σας. Ο Τάσος και ο Κυριάκος. Τάσος και ο Κυριάκος, χάρηκα. Και εμείς. Από Ηράκλειο και εγώ. Όφη. Λέγατε πριν για την παλιά ομάδα έτσι, του Όφη, τις παλιές ομάδες, τις καλές ομάδες που είχε Όφη έτσι. Ναι, λέγαμε για ένα μάτς με την ΑΕΚ τη σεζόν 88-89 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Όφη τιμωρημένο. Τυπικά γηπεδούχο. Και όχι μόνο αυτό, και ποια ομάδα θυμηθούμε τότε με τις ομαδάρες αυτές του Ευγένη Γκέραλτ. Τεράστιες ομάδες έτσι. Πολύ δυνατές ομάδες και έδωσε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο Όφη πολλά πιστεύω. Προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια πάλι φέτος και ο Δούσης, εντάξει, προσπαθεί, κάνει τα πάντα, έχει δώσει πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, έχει κάνει φέρει και ανθρώπους, ποδοσφαιρά άνθρωπους δίπλα του, δηλαδή, εντάξει, Κοφίδη, Αμανατήρη, Νιόμπλια, Μουλή, ανθρώπους που, το σκάουτινγκ εννοώ. Και ήδη έχουν φέρει και αυτοί οι παίχτες που είναι έτοιμοι να μπουν. Πήραμε ήδη ένα Βραζιλιάνο, εντάξει, και το Βαφέ, αλλά θα γίνουν ακόμα 2-3 μεταγραφές. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω αρχικά χθες για το μάτσο χθεσινό με το μεγάλο επαγγελματισμό του Σεμέδο, του Σεμέντο. Σεμέδο είναι μας, του Ολυμπιακού. Έτσι. Που είναι τώρα γύρω κάνα μήνα αντεφορμέ, 1,5 και του φταίνε όλα και τα βάλε με ένα 9χρονο παιδάκι ball boy και το πέταξε. Κοίτα, κάτω. Δεν έχει νόημα να μιλάμε όταν έχει βγει ο παίχτης και με τον πιο έτσι, εμφατικό τρόπο έχει ζητήσει συγγνώμη, έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει καταλάβει ότι έκανε λάθος. Κοίτα, για έναν άνθρωπο που ζητάει ξεκάθαρα και ειλικρινά συγγνώμη δεν έχει ουσία να το κρίνουμε. Το συγγνώμη είναι να το νιώθει, να το λες. Εγώ εμένα έτσι με αυτό που είδα με το ποστάρισμά του και αυτά που διάβασα με έπεισε ότι είναι ειλικρινές. Τι να σου πω τώρα. Πήγε να με χτυπήσει το 9χρονο παιδάκι. Ήταν λάθος, τραγικό ήταν, αχαρακτήριστο ήταν. Αλλά οκ. Όταν το αναγνωρίζει πρώτος ο ίδιος, δεν μπορούμε να. Πώς το αναγνωρίζει, άμα δεν έλεγε για κάτι, δηλαδή. Εντάξει, δεν θα τον σκοτώσουμε κιόλα. Είπαμε, είναι απαράδεκτο. Τελείωσε. Ζήτησε συγγνώμη, τελείωσε. Δεν θα τον πυροβολήσει. Τι άλλο, τον απελάσουμε τώρα. Όπως είναι απαράδεκτο που χτυπήθηκε και ένας πατέρας και ένα παιδί που πήραν τη φανέλα του Σεμέδο που τους την είχε τάξει και πήγε να πάρει την μπάλα που και αυτή τους την είχε τάξει, αλλά έκανε το απαράδεκτο να χτυπήσει το παιδάκι. Δεν σημαίνει ότι είχε τάξει την μπάλα, πρέπει να χτυπάμε ποιον βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό που λέτε δεν ήταν παιδάκι, ήταν 24χρονο άνθρωπο. Ναι, χτυπήθηκαν όμως και αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι, να το πούμε. Γι' αυτό πήγε και ο Καρεμπέ και ο Τσιμίκας εκεί και μετά του δώσε ο Τσιμίκας τη φανέλα του. Δεν πας στο όταν είσαι Ολυμπιακός, πας με τους παλούς Ολυμπιακούς, δεν πας. Όταν είσαι Ολυμπιακός, δεν πας. Εκεί είναι μια... Εντάξει, δεν προκάλεσε, μια φανέλα ζήτησε. Ναι. Αλλά πας με τους φιλάδους του Ολυμπιακού νομίζω. Εκεί δώσαν πολλές φανέλες, τραχτήκαν. Έτσι. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει κάθεση. Εντάξει, όταν είσαι Ολυμπιακός, δεν πας. Εκεί που είναι το μιλήτικο, έτσι λέει. Τέλος πάντων, εγώ δεν συμφωνώ τώρα με τη γνώμη, το θεωρώ απαράδεκτο και αυτό, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φας και ξύλο, βέβαια. Ναι, επειδή ζήτησε μια φανέλα, ναι, εντάξει. Δηλαδή, είπαμε. Υποτίθεται ότι τώρα διάγει εποχή με τους ποδοσφαιριστές που είπε και με ήθος. Με ήθος που καταδικάζουν αυτά τα θέματα. Ποδοσφαιριστής, παιδιά, εντάξει. Απαράδεκτο ιστορικό ότι αυτό που λέτε. Ο Άσης είναι ποδοσφαιριστής. Είναι ντεφορμένα μήνα, 1,5 και του φταίνε όλα. Ωραία, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα. Κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να σου πω και εγώ ότι έχει εξαντληθεί γενικώ το θέμα αυτό. Έχει εξαντληθεί, ναι. Εντάξει, όταν κάθε και δηλώνει ότι με χτύπησε, νόμιζα ότι πήγε να με χτυπήσει το παιδί. Εντάξει, παρακάτω πάμε. Πιστεύετε εσείς ότι το δίκαιο αποτέλεσμα χτες στο Γιντή Κουλέ ήταν η νύχη του Ολυμπιακού, το δίκαιο? Δεν έκανε, μια ευκαιρία έκανε Όφη. Ένα σουτ έκανε. Να σου τι κάνω, Όφη.
Εντάξει, ναι. Είχε δύο-τρεις φάσεις το πρώτο ημίχρονο που το είδα περισσότερο το πρώτο ημίχρονο. Η πιο χαρακτηριστική ήταν του Στάικου και είχε και μία-δύο ακόμα που, ήταν, που είχαν καλές προϋποθέσεις, ας πούμε, αλλά δεν φτάσανε να γίνουν καθαρές ευκαιρίες. Του Στάικου ήταν καθαρή, πολύ καλή φάση. Ναι. Του Στάικου ήταν μεγάλη ευκαιρία, ναι. Τέλος πάντων, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον που το είδα, σου λέω ξανά περισσότερο, δεν ήταν καλύτερος Ολυμπιακός σίγουρα. Αυτό ακριβώς, ναι. Και μπακότερμα. Απλά δεν είχαμε την. Πώς το λένε, στο τελείωμα της φάσης, εκεί είχαμε το πρόβλημα. Στο τελείωμα ακριβώς. Σε μέδο ήταν ένας άλλος, σε μέδο δεν ήταν αυτός. Εντάξει, άμα έχεις τραυματισμούς τώρα ένα μήνα, τους καλύτερους παίχτες, με Γιάδο, σε μέδο να μπει όλους αυτούς, έτσι που σιγά σιγά μπαίνουν, έτσι. Εντάξει, είναι πρόβλημα. Εντάξει, καλά είναι ο Όφη, αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση με Ατρόμητο και με την Ξάνθη που παίζει αύριο, κρίσιμο μάτς αύριο. Πέμπτος είναι και το καλό είναι ότι, για μένα οι ομάδες θα μπουν στα play-off είναι. Εντάξει, δεν θα αναλύω από τώρα, αλλά γνώμη μου, ο Ολυμπιακός, έτσι, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη και ο Άρης. Αυτή, γνώμη μου. Εντάξει, και θα δείτε... Εντάξει, είναι μια πιθανή εξάδα αυτή, αρκετά. Και εγώ πιστεύω είναι αρκετά πιθανό. Ναι. Και πιστεύω ότι στην εξάδα αυτή... Βεβαίως, μέχρι τη 10η θέση αυτή τη στιγμή... Ναι, τουλάχιστον μη σου πω και το Βόλιο που είναι στην 11η, 4 βαθμούς είναι από τις θέσεις που είναι στα play-off. Ναι, okay. Ναι. Με τα play-out να δούμε τι θα γίνει, τι νόημα θα έχουν έτσι όπως πάει το πράγμα μετά. Εμείς δεν ξέρουμε. Ναι. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ναι, γρήγορα μας λίγο γιατί έχουμε πολύ κόσμο που έτσι στην αναμονή. Ότι φέτος ο Όφη, άμα είναι αυτή η εξάδα, έτσι... Έχει και με τον Άρη 1-1, γιατί οι βαθμοί πάνε έτσι στην εξάδα. 1-1 στο Χαριλάου, 3-1 στο Γιντικουλέ και 1-3 με τον Παναθηναϊκό, 1-1 στο Γιντικουλέ. Έτσι. Και ο Ολυμπιακό πάω που δεν έχει να το κυνηγήσει, την ΑΕΚ πήγαμε 1-0 την έχουμε έξω. Έτσι. Παναθηναϊκό και Άρη 1-1 τον Άρη είπαμε στο Χαριλάου, 3-1 στο Γιντικουλέ και 1-3 στο ΆΚΑ. Και ένα-ένα το άδικο αυτό. Πάνω στο ίδιο. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, σε ευχαριστούμε. Παιδιά, ρωτάτε πάρα πολύ για τον Αραούχο. Θα πω στη δεύτερη ώρα την εκτίμησή μου για την υπόθεση, όταν βρούμε λίγο χρόνο. Προχωράμε. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, Αχιλέα. Γεια σου, Αχιλέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, δεν μου λες, Τάσο, επειδή θέλω να κανονίσω κάτι με τη δουλειά, ρεση. Ναι. Δευτέρα, είναι λίγο επίγον, γι' αυτό σε πήρα. Δευτέρα να βάλω, έχω μια δουλειά το απογευματάκι. Να βάλεις αεροδρομίο. Να την αναβάλω. Είπα τη δεύτερη ώρα, Αχιλέα, δεν θα με παρασύρεις. Ρε φίλε, έχω να κανονίσω, σου λέω. Δεν θα με παρασύρεις. Δεν θα μου αλλάξεις την ατζέντα μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θες να πας για ύπνο πριν από τις δύο, θες? Τι? Θες να πας για ύπνο πριν από τις δύο, μήπως σε κρατήσω παραπάνω. Ποτέ δεν πάω, φίλε μου, για ύπνο πριν από τις δύο. Οπότε θα μας ακούσεις και θα... Από 12 χρονών και μετά. Θα μας ακούσεις και θα ακούσεις την εκτίμησή μου, έτσι, πάντα. Okay. Σε αυτά σας ακούω. Στα συστήματα δεν σας ακούω. Έλα, μια χαρά ήταν την Τετάρτη. Πάρα πολύ καλά. Επιθετικότατο, ήταν. Με μπράβο του. Φάσεις. Μπράβο πάρα. Του. Ναι. Μπράβο του. Εγώ ξέρω, όταν βλέπω σύστημα 3-5-2, βγάζω φλίκτενες. Και σου εξηγήσω ποδοσφαιρικά, όχι αυτό, εκτός από ορισμένα μάτς. Τα οποία είναι, ξέρω εγώ, με τη Μίλαν. Παίξαμε, κατέβασα ο Χιμένες 3-5-2. Νορμάλ. Οκ. Okay. Κατέβασα ο Χιμένες με την Μπρις το 3-5-2 επίσης. Με τα δύο ακραία μπακ τότε. Και το... Γκάλο Λόπες. Τον Γκάλο Λόπες και τον Χριστοδουλόπουλο μπροστά. Ναι. Ήταν συμβατό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε κανένα άλλο παιχνίδι δεν τσούλησε. Σε κανένα. Μπορεί να τα πήρε η ΑΕΚ, ρε παιδί μου, σε κανένα. Όχι, σε άλλα μάτς δεν τσούλησε. Απλά τώρα, ρε παιδί μου, ο Καρέρα και πρόσεξε, ένας... πρόσεξε όμως τι έγινε. Δεν έχει ασφάλεια χωρίς τον Τζιγκλίσκι. Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία, να ξέρεις. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά πρόσεξε, κατά τη γνώμη μου το φοβάται λίγο περισσότερο. Εγώ σου ξαναλέω. Για το συγκεκριμένο άνθρωπο, τη συγκεκριμένη στιγμή, με τους συγκεκριμένους όρους που έχει έρθει, του δίνω δικαιολογίες. Και αβάντα. Του τι δίνω.
Δεν πρόκειται να τον κρίνω όπως θα έκρινα, ξέρω εγώ, ένα προπονητή ο οποίος πήρε την ομάδα, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι, την έκανε προετοιμασία, ζήτησε μεταγραφές. Ή θα κρίνω ενδεχομένως αν μείνει με το καλό άνθρωπο στον χρόνο και μου κατεβάζει την ΑΕΚ 3-5-2, δεν θα του πω, αδελφέ, μπρος, προχώρα. Ναι, δεν γίνεται. Μα δεν βγαίνει. Κατάλαβες, για να παίξεις το 3-5-2 πρέπει να έχεις πολλά χαρακτηριστικά παιχτών που ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τους πάρουν. Άμα παίζει 3-5-2 και κλέβει την μπάλα έτσι όπως την κλέβανε Τετάρτη και κάνει 15 φάσεις και κερδίζει, βάζει 3 γκολ, τι θα μπορούσε να του πεις, σου λέω εγώ. Άκου να δεις, θα σου πω τι μπορείς να του πεις συγκεκριμένα περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, ο Βόλος είναι μία από τις κακές ομάδες πλέον του πρωταθλήματος. Πλέον. Γιατί αρχικά δεν ξεκίνησε έτσι. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση η συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι. Βέβαια, δεν είναι χειρότερη από τον Ατρόμητο και την Ξάνθη. Εγώ μια φορά όμως δεν κέρδισα. Πού, στην Ξάνθη? Στο Βόλο. Εγώ και στην Ξάνθη δεν κέρδισα και στον Βόλο. Καλά, ο Βόλος πριν από εμάς είχε ένα χείστο. Εντάξει, αδικήθηκα σκανδαλωδώς εκεί, αλλά... Πρώτα κοιμήθηκε ο Θεός. Μετά κοιμήθηκες εσύ. Και στο τέλος κοιμηθήκανε και αυτοί που έπρεπε να κοιμηθούν. Αδικήθηκα κιόλας. Έτσι, για το Βόλο είναι η μοναδική περίπτωση που δίνω δίκιο στο Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, κοίτα, Αχιλλέα, κοίτα να δεις. Ο Βόλος έχει κερδίσει μέσα στον Ιανουάριο στην Κρήτη τον Όφη. Έχει χάσει από την Ξάνθη. Το είδα το παιχνίδι στον Όφη. Ναι, οκ. Okay. Το είδες. Δεν ήταν και πολύ. Όχι, και το, πολύ είδα, το είδα όλο. Το είδα όλο. Ωραία. Όχι, δεν ήταν όλο. Ήτανε, το σκορ ήταν για 5-2-6-2. Όχι, υπερβολικό. Για χ ήταν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν για χ. Χ. Όχι, φίλε, δεν το είδες στο παιχνίδι. Δεν ήταν καλό ο Όφη. Δεν έκανε τόσο φάση. Όχι, όχι, φίλε, δεν το είδες στο παιχνίδι. Συγγνώμη, Τάσο, μου σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Αχιλλέα μου, μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ισοφάρισε και έχει... πες μου, μέχρι να φάει τον γκολ από την ισοφάρισε και μέχρι να φάει τον γκολ, πόσο απείλησε το Βόλο. Δεν έχει να κάνει πόσο απείλησε το Βόλο, ρε φίλε. Έχει να κάνει με μια τελική πάσα, η οποία πατήσανε περιοχή. Εγώ σε μια ομάδα, ρε εσύ, Τάσο, είναι πως βλέπεις το ποδόσφαιρο. Σε μια ομάδα, δηλαδή, αν μια ομάδα, ας πούμε, μου κάνει εμένα, μου πατάει με τρεις παίκτες στην περιοχή και για μια τελική πάσα ή για μια στραβροκοτσιά δεν μου βγαίνει, ας πούμε, τελική στην εστία, εγώ αυτό το θεωρώ ευκαιρία. Εντάξει, δεν έπαιξε καλά, Όφη. Το θεωρώ, ναι, πολύ καλά δεν έπαιξε. Έχεις δίκιο. Αλλά είναι κακή ομάδα, δηλαδή έφαγε φάσεις πολλές, τον είχε μέσα στην περιοχή του το Βόλο. Ο Βόλος έκανε δύο στημένα, να πούμε, με κεφαλιές και έβαλε δύο γκολ. Τέλος, δεν εμφανίζει, δεν πέρασε ξανά τη σέντρα. Λοιπόν, δεν Αχιλλέα, είναι να ομάδα, κάνουμε time out, θα περιμένεις. Αν έχει την καλοσύνη, αν δεν έχεις... Ένα δίλεπτο, φίλε, θα σε διακόψουμε, έτσι, ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πειράζει, όσο θέλει. Ευχαριστώ που περίμενες, Αχιλλέα, και συγγνώμη, αλλά ήταν απαραίτητο. Έλα, Αχιλλέα. Αύριο παίζουμε, επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, όσα έξεις. Λοιπόν, παίζουμε την καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, φέτος. Είναι μια αλήθεια αυτή. Και εγώ είπα και τον Πάοκ. Μπορεί να έχουμε μεγάλη αντιπαλότητα, αλλά είναι μια αλήθεια. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος? Γιατί έχει καλό προπονητή. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα σοβαρό σύστημα στο κεφάλι του και αυτό το έχει επιβάλει στην ομάδα του. Έχει μάθει την ομάδα του να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Ασφαλώς θα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές, όπως και κάθε ομάδα. Αλλά έχει ένα σταθερό πλάνο, δεν το αλλάζει. Δεν είναι μονικός ίσως, αλλά δεν το αλλάζει. Έτσι. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, γιατί βλέπω πολύ ελληνικό πρωτάθλημα. Όσο μπορώ. Δηλαδή. Κοίτα, μεταξύ μας προπονητής που να μην είναι μονικός, δεν υπάρχει παγκόσμιος. Απλώς είναι σε τι μέγεθος είναι οι αιμονές του και... Ασφαλώς. Ξέρω κεφαλές. Όποτε σκέφτομαι λοιπόν τον Μάρτινς, φίλε Κυριάκο, τι σκέφτομαι. Πάντα. Ποια είναι η ατυχία της ΑΕΚ, δηλαδή, παραλλήλως, έτσι, με σχέση με αυτό που λέμε. Είναι ότι δύο παιδιά, τα οποία τα είδαμε στο Βόλο και για μένα εν πωλής, στον Αλμπάνι θα το πάει πάλι, μωρέ. Στον Αλμπάνι θα το πάει. Ναι. Γιατί σε χαλάει εσένα? Όχι, δεν με χαλάει. Άμα παίζει έτσι όπως παίζει Τετάρτη, καθόλου. Τι άμα παίζει έτσι? Κάτσε. Αν είχε λοιπόν τα συγκεκριμένα παιδιά και μιλάω για τον Αλμπάνι και κατά δεύτερο λόγο τον Κλονάρι. Από τον Αλμπάνι να μην κάνει νιάου νιάου, θέλω, Αχιλλέα. Τον Κλονάρι. Μπάλα ξέρει. Το νιάου νιάου με χαλάει. Εκεί θα σε πάω. Στο νιάου νιάου και στο τσιου τσιου. Περίμενε. Λοιπόν, εάν είχε λοιπόν ένα προπονητή. Όπως φαίνεται, εκεί είναι η ελπίδα μου για μένα από αυτό που είδα προχθές, από τον Καρένα. Λοιπόν, αν είχε κάποιον σαν τον Μαρτίνς, παραδείγματος χάρη, εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί ήδη θα είχε βγει και θα συζητάγαμε για τη θέση του Ολιβέρα, δεν θα συζητάγαμε για τον Ολιβέρα, τώρα αν θα φύγει ή όχι, θα συζητάγαμε για τον Αλμπάνι. Είναι ένα εξαιρετικό
ένας εξαιρετικός μεσοεπιθετικός παίχτης, ο οποίος συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Για μένα είναι καλύτερος του Μασούρα. Παραδείγματος χάρη που έβγαλε ο Μάρτης. Δεν έχει πάρει το χρόνο συμμετοχής που έχει πάρει ο Μασούρα. Ασφαλώς δεν έχει πάρει. Και όπως όλοι οι παίχτες, φίλε μου, θέλουν διαχείριση και θέλουν και καθοδήγηση. Γι' αυτό βρίσκονται οι προπονητές στις ομάδες. Ένας τουλάχιστον πολύ σοβαρός λόγος είναι και αυτός. Έτσι. Λοιπόν, επίσης είδαμε πόσο έχει λείψει για μένα αυτό το παιδί που λέγεται Κλωναρίδης από την ΑΕΚ. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ εάν αύριο ήμουν στη θέση του Καρέρα, ασφαλώς ο άνθρωπος θα έχει πάρει τις αποφάσεις, θα κατέβαζε καλύτερα. Δεν μου αρέσει με τον Τάσο να κάνουμε αυτό το παιχνίδι πάντα, τη χάνει και είναι Σάββατο. Παρεπιπτόντως, πολύ σωστό αυτό που γράφτηκε και στην ώρα Τάσο, ότι εάν η ΑΕΚ είχε προπονητή, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή η θέση της, αν είχαν γίνει τα πράγματα όπως μετά τον Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ δεν θα βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι σαν τώρα, μετά τον Αστέρα Τρίπολης, που όλοι πανηγύριζαν, που βγήκα στο Μιαόλι και του λέω μπράβο στον Νίκο και για αυτό που έκανε στην Τραπεζούντα και για αυτό που έκανε σήμερα, του το είχα πει, νομίζω ήσουν εκεί Τάσο, τι ώρα αλλάζει προπονητής. Είναι αδικαιολόγητο αυτό που έκανε η διοίκηση ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, και αυτό που έκανε και ο Ιλιαϊβίτς. Που τόσο καιρό αφήσα την ΑΕΚ χωρίς προπονητή. Και εκθέσανε ενδεχομένως και ένα από τα πολύ καλά παιδιά της ΑΕΚ, τον Νίκο τον Κωστενόγλου. Τον εξέθεσαν τον άνθρωπο. Είναι πολύ κακό αυτό που έκανα. Και ξέρεις ότι τον Δημήτρη Μελισσανίδη πως τον αγαπά και τον σέβομαι, έτσι. Αλλά είναι ένα από τα λάθη του. Νομίζω όμως διαχρονικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνηθίζουμε πάντα να λειτουργούμε έτσι. Όλες οι ομάδες. Διαχρονικά αυτό έχουμε κάνει. Δηλαδή... Έχουμε την ικανότητα, όπως και εγώ ο ίδιος που σου μιλάω, φίλε μου Κυριάκο, καμιά φορά να ξεσκίζω ανθρώπους που τους αγαπάω. Απλά μετά από κάποια φάση είχε φανεί ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, ότι δεν πήγαινε πουθενά. Μετά από κάποια φάση είχε φανεί ξεκάθαρα ότι δεν πήγαινε πουθενά. Με ποια φάση, μωρέ. Και αφέθηκε πολύ καιρό. Κοίταξε, επειδή σέβομαι πάρα πολύ το αισθητήριο του Προέδρου, έχω απέτηση να μην μου κάνει τέτοια λάθη. Άμα ήταν ο Κούλης και ο Κιντής εκεί πέρα, δεν θα είχα καμία απέτηση, αδελφέ. Το καταλαβες. Πάρα πολύ καλά. Έγινε, εντάξει, έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα Κυριακό. Χαίρετε. Είμαι πίσω του Στουάρη. Ο Γιώργος με ειδικές ανάγκες. Ναι, γεια σου Γιώργο. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Δικαιώθηκε τελικά ο Άρης με το θέμα του Μεκουτάη. Του Ντουρμισάη, από το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ δικαιώθηκε, ναι. Θα μπορεί να αγωνίζεται τον Ντουρμισάη. Έχει το δικαίωμα τώρα να κάνει μεταγραφές. Προς το παρόν μόνο από Ελλάδα. Α, μόνο από Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξει και η FIFA την απόφαση που δεν είναι δεδομένο. Αυτό το δικαστήριο που δεν γίνεται. Θα σε γελάσω φίλε μου, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν είναι και το ρεπορτάζ μου, πάντως δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ, γιατί τώρα με την απόφαση αυτή που βγήκε, πάει ο Άρης να τη χρησιμοποιήσει. Θα γίνει σύντομα. Λογικά θα γίνει σύντομα, ναι. Δεν πρέπει δηλαδή τώρα που δικαιώθηκε από το δικαστήριο αυτό να κάνει και μεταγραφές. Σου είπα, προς το παρόν μπορεί μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι δεδομένο ότι θα κάνει η FIFA, είναι μπερδεμένη ιστορία, πάρα πολύ μπερδεμένη ιστορία. Μάλιστα. Δεν μπορείς να μου πεις γιατί είναι πεπεμένο. Συγγνώμη. Δεν μπορείς να μου πεις γιατί είναι μπερδεμένο. Είναι μπερδεμένο γιατί από ό,τι φαίνεται έχει δεχθεί η FIFA ότι υπάρχει σχέση με της νέας εταιρείας με την παλιά εταιρεία. Και ενώ εδώ πέρα τα πράγματα λόγω νόμου που υπήρχε μέχρι πρότινος τουλάχιστον είναι τελείως ξεκάθαρα ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές νομικές οντότητες και δεν έχει καμία υποχρέωση νέα ΠΑΕ. Ναι, σε υποχρέωση παλιάς. Με την απόφαση την τελευταία που έλαβε η FIFA το πράγμα έχει μπερδευτεί. Γιατί η FIFA αναγνωρίζει τη σχέση που είχε η παλιά ΠΑΕ με τη νέα. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει σχέση τώρα. Σου λέω, όσον αφορά τον ελληνικό νόμο, όχι, αλλά η απόφαση της FIFA δείχνει ότι υπάρχει μπέρδεμα πλέον. Μάλιστα. Εκείνο το πρόβλημα. Εντάξει. Και τώρα για τα play-offs τώρα που τα... Ναι. Γιατί ο Άρης ήταν τα play-offs. Δεν ξέρω αν ήταν υπέρτος ή τέταρτος. Και τα λοιπά. Πιστεύω οι πέντε πρώτοι πάνε στην Ευρώπη.
Πρώτος, δεύτερος πάει πάλι προγραμματικά Champions League και τρεις ομάδες γύρω Europa League, ναι. Και ο Παναθηναϊκός φέτος, αν βγει η Ευρώπη... Δεν έχει δικαίωμα. Τελευταία χρονιά νομίζω. Είναι η τελευταία χρονιά που είναι τιμωρημένος, ναι. Οπότε δεν θα πάει. Όχι. Οπότε θα πάει έκτος. Ναι. Μάλιστα. Okay, μάλιστα. Έγινε, ναι, είσαι καλά. Συνεχίζουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το Γιώργη. Έλα, τι γίνεστε. Καλά, φίλε. Λοιπόν, θα σου κάνω μια πρόβλεψη, Ζατάλη, για αύριο. Με την καρδιά ή το μυαλό. Με το μυαλό, με το μυαλό. Και με το πιο πολύ εγώ βάζω σε αυτές τις περιπτώσεις το ένστικτο. Όχι ούτε την καρδιά ούτε το μυαλό, το ένστικτο. Το βλέπω μπροστά μου δηλαδή και σπάνια κάνω προβλέψεις και θα με θυμηθείς απόλυτα αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ η συζήτηση, ξέρεις ποια θα είναι τη νύχτα. Για πες. Η ΑΕΚ θα αποθεώνει τον Περέιρα και ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Περέιρα, το γραμμένο, την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Θα κερδίσει η ΑΕΚ. Η νίκη της ΑΕΚ θα είναι εμφατική. Και θα με θυμηθείς αύριο το βράδυ. Αν είναι εμφατική όμως η νίκη της ΑΕΚ, δεν θα έχει περιθώρια λογικά ο αντίπαλος να την αμφισβητήσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, μα δεν θα αμφισβητήσει την νίκη. Άμα μιλάς για εμφατική νίκη, δηλαδή. Γι' αυτό το ναι, δεν θα αμφισβητήσει την νίκη της ΑΕΚ. Δεν θα μιλάει για αδικίες και τέτοια. Ή μάλλον θα πει και γι' αυτό. Θα πει κάτι, οπωσδήποτε θα πει. Αλλά πιο πολύ το θέμα του πάλι θα είναι το γνωστό θέμα. Το λέω από τώρα να το θυμηθείς αύριο το βράδυ. Καλά, οι ομάδες που θέλουν να διαμαρτυρηθούν θα βρούνε πάντα κάτι, δεν είναι... Το λέω έτσι, όχι ότι επειδή αυτό είναι το... Θα μου πεις τώρα, το λες τόσο ωραία, επειδή είναι το δικό σου, σε συμφέρει φυσικά και με συμφέρει να κερδίσει ΑΕΚ αύριο. Και η ισοπαλία αναφέρει και το ίδιο μου κάνει. Αλλά εγώ το λέω τώρα πραγματικά με το ένστικτο. Βάζω το ένστικτο, δηλαδή το βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή κάποιες στιγμές... Είναι κάποια παιχνίδια, ρε παιδί μου, πώς είχα το ένστικτο το άσχημο με το Άρης ΠΑΟΚ που ήμουν στη Θεσσαλονίκη και πήγα και το είδα και το παιχνίδι. Όλη την ημέρα το ένστικτο ήταν αρνητικότατο. Δεν είχα, ξέρεις, αυτή τη σιγουριά. Σκέπτομαι κάποια πρόσωπα, ρε παιδί μου, έχω κάποιες εγγυήσεις, κάποιες σταθερές. Έτσι λέω, ό,τι και να βάλω στο μυαλό μου, λέω, όπου εδώ έχουμε αυτόν, έχουμε αυτό, εδώ έχω εκείνο, έχω εκείνο. Ποια είναι η σταθερή, αύριο? Για αύριο, ναι. Είναι δύο τα πράγματα. Ένας είναι ο προπονητής σας, ο οποίος και θέλει να αποδείξει και έχει αυτό που λέμε το άστρο τώρα, το έχει το άστρο, και το άλλο είναι η νευρικότητα του Ολυμπιακού. Μπορεί να λένε όλοι ότι είναι η καλύτερη ομάδα και τα λοιπά, ότι παίζει και το δείχνει, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, αλλά όλα αυτά που γίνονται, επηρεάζουν όχι μόνο εμάς αλλά και τον Ολυμπιακό, και θα το δεις αύριο. Δηλαδή στο πρώτο σφύριγμα που θα γίνει φάουλ, οτιδήποτε, θα πετάγονται από τους πάγκους, θα πετάγονται, θα λένε, αυτό όλο δημιουργεί νευρικότητα στην ομάδα που παίζει και δεν μπορεί να πώς το λένε, να δώσει προσοχή στο παιχνίδι. Αυτά είναι τα δύο που βλέπω είναι αύριο. Είναι λογική η σκέψη αυτή που κάνεις. Δεν συμβαίνει όμως πάντα έτσι. Μπορεί κάποιος να πει αύριο, ότι δεν είναι να βρει κίνητρο. Έχουν συμβεί, όπως είπες εσύ, σήμερα στο άρθρο που έγραψες, είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ 99,9%. Η τοξικότητα που δημιουργείται βάσει εμάς, από τον Ολυμπιακό προς τα εμάς και εμείς απαντάμε, ή βάσει του Ολυμπιακού, ότι εμείς τη δημιουργούμε και ο Ολυμπιακός αντιδρά, ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του, δημιουργεί και στις δύο ομάδες κλειδονισμούς. Δεν είναι τυχαίο ο ΠΑΟΚ που τώρα 2-3 αγώνες δεν έχει καλή απόδοση. Γιατί και οι παίχτες επηρεάζονται από όλα αυτά. Και οι παίχτες μπαίνουν τώρα πλέον μέσα στο γήπεδο και δεν έχουν την εντύπωση ότι πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά πόλεμο. Το κατάλαβες. Δηλαδή έχει πλέον αλλάξει η ρότα. Και ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα βλέπετε φαντεζή, ποδόσφαιρο και οτιδήποτε άλλο. Θα είναι μόνο να παίρνουν τις νίκες με όποιον τρόπο μπορούν. Ήδη τα σημάδια φάνηκαν και στον Όφη με τον Ολυμπιακό
και με εμάς με τη Λαμία, που για μένα ήταν η χειρότερη εμφάνιση των τελευταίων τριών ετών. Και την, βάζω όχι ως δικαιολογία, αλλά ως αποτέλεσμα όλων αυτών που γίνονται. Και αύριο, όπως σου ξαναλέω, θα το δεις αυτό που θα γίνει. Θα είναι εμφατική η νίκη σας αύριο, η οποία βέβαια μας συμφέρει εμάς σε πρώτο στάδιο, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα μέσα στον Παναθηναϊκό, που μπορεί να αντιμετωπίσουμε το ίδιο ακριβώς σενάριο όπως θα αντιμετωπίσει αύριο ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Εδώ θα είμαστε και θα με θυμηθείς. Έγινε, Γιώργο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Προχωράμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου, Κυριακούλη. Γεια σου, ρε φίλε Δημήτρη. Καλά, μάμα θυμάστε, είσαι αυτή η μαέστρο. Γεια σου. Υποτίθεται για αυτή τη δουλειά, είμαι εδώ πέρα. Μα ναι, είσαι ηχολήπτης. Ναι. Ηχονολήπτης. Η φωσική ιδιότητα είναι αυτή, ναι. Ηχονολήπτης. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η διαφορά του ζώου με τον άνθρωπο? Δεν είναι στη σκέψη, δεν είναι στο μυαλό δηλαδή. Ότι ο άνθρωπος σκέφτεται και πολύ πλοκά. Και τα ζώα έχουν το μυαλό που τους χρειάζεται. Πώς να πάνε, πού να κοιμηθούν, πώς θα βρουν κοπέλα ή πώς θα βρουν άντρα κτλ. Η διαφορά είναι ότι τα ζώα δεν ντρέπονται. Γι' αυτό αφοδεύουν δημόσια, γι' αυτό ζευγαρώνουν δημόσια. Σε αυτό που απευθύνομαι θα καταλάβει. Λοιπόν, διακρίνω εδώ και πολλά χρόνια μία προπαγάνδα, και αν δεν σας αρέσει η λέξη, θα πω προώθηση του κλωτσοσκουπιού. Ένα κλωτσοσκούπι στην Ελλάδα το οποίο ζέχνει από παντού, με λαθρέμπορους πρόεδρους. Ξέρετε ποιοι είναι. Με ύποπτους για ναρκωτικά, με χιλιαφόνους. Πρώτη Ελλάδα σε στημένα παιχνίδια, κάτι που δεν το λέτε, έτσι. Είναι πρώτη, δεν είναι? Για πείτε το. Ναι. Ναι, Δημήτρη, έλα. Είναι πρώτη Ελλάδα σε στημένα παιχνίδια σε όλο τον κόσμο? Σε όλο τον κόσμο δεν πιστεύω. Στην Ευρώπη. Τα Βαλκάνια είναι πολύ δυνατή αγορά, να ξέρεις. Ναι. Στη φυλακή πάντως στην Ισπανία βάλανε κόσμο. Και στη Γερμανία. Ναι, εδώ πέρα ξέρουμε πώς λειτουργούν και πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Εγώ όταν ακούω δικαιοσύνη ξεκαρδίζομαι στο γέλιο. Σε όλους τους τομείς. Από ποιον αρχίσουμε? Θέλετε να πούμε ονόματα? Λικουρέζες, ας πούμε. Που είναι έξω. Μια προώθηση. Και έχετε βέβαια σαν μαξιλαράκι, μα δεν έχει ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ. Γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες για μεταγραφές της ΑΕΚ, ακούμε. Γίνονται παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επειδή μας τα έχεις ξαναπεί αυτά, πραγματικά. Δεν πειράζει. Ναι, χάνουμε, η επανάληψη, ναι. Μήτυρ, πάση με αφήσεις. Και άλλοι λένε τα ίδια. Ναι. Εδώ άλλοι παίρνουν και λένε τι ωραία έπαιξε. Αλλά όταν το αντικείμενο είναι γνωστό. Δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλοι που δεν θα το έχουν. Δηλαδή 12-2 περίμενες ότι θα μιλάμε για το επικοντό? Όχι, περίμενα μια άλλη ώρα. Αλλά δεν υπάρχει ούτε αυτή η άλλη ώρα. Ένα αφιέρωμα κάπου. Γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Μούγκα. Για τον Τσιτσιπά, το στομαζάκι. Ούτε το τένις δηλαδή. Το τένις είναι ένα άθλημα πολύ ωραίο κτλ. Που δεν μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Δεν μας ακουμπάει κανένα, δεν μας ακουμπάει αυτό το πράγμα. Έχουν εκεί πέρα το τηγάνι και παράνα, έχουν εδώ το μπαλάκι. Τώρα έγινε πανευρωπαϊκό πόλο, τίποτα. Γιατί? Δεν σας συμφέρει? Μπορείτε να μου πείτε το λόγο, τέλος πάντων. Δεν παρακολουθώ το πανεπιστήμιο. Ναι, δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω για το σταθμό. Ναι, νομίζω ότι έχει πει ο σταθμός, έχει αναφερθεί. Τι έχει πει, πόσο ήρθε το τάδε αγώνας? Αυτό είναι δηλαδή. Και εκπομπές υπάρχουν για τα άλλα αθλήματα. Αναφορές υπάρχουν. Απ' την άλλη, από όσο γνωρίζω, δεν είμαστε διευθυντές, ούτε εγώ ούτε ο Τάσος, οπότε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για να σου απολογούμε. Ωραία, μπορείτε να ρωτήσετε και μια μέρα όταν θα πάρω να μου πείτε. Ο Βάιος, που είναι διευθυντής του σταθμού, κάνει καθημερινά εκπομπή και ό,τι μήνυμα του έρχεται το απαντάει. Όλα. Ο Βάιος έκανε 2 ώρες εκπομπή για τον Τσιτσιπά, για το πόλο τίποτα. Είχε αγώνα από όλα στην ώρα του Βάιο και ο Βάιος δεν μετέδωσε στον αγώνα. Με ενδιαφέρον για μετάλλιο. Κοίτα, ότι είναι παραμελημένα τα άλλα αθλήματα είναι. Αλλά εσείς ασχολείστε με ένα άθλημα το οποίο ζέχνει από παντού.
ζέχνει από παντού. Από όλες τις ώρες. Δεν μιλήσω για το θέαμα που είναι όχι εκτρό και ούτε καφέ άμα λέγεται. Θα μιλήσω για τις εγκαταστάσεις που ούτε καν εγκαταστάσεις δεν λέγονται. Αχυρώνες λέγονται. Κι όμως εκεί. Εγώ ξέρω το γιατί, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς. Δεν το λέτε. Τι να σου πούμε, βρε Δημήτρη μου. Το κάθε μαγαζί στηρίζεται στο προϊόν το οποίο έχει απήχηση και πουλάει και προκαλεί το ενδιαφέρον. Α, και τώρα είναι λόγω... μαγαζί, ναι, και προϊόν. Δεν έγινε άφημα. Αρχαίο πνεύμα θάνατο. Όχι, δεν αλλά αφού θέλετε να προωθήσετε και αυτό, η εθνική πάει ξεχάστηκε, έτσι. Το πειρατικό πάει ξεχάστηκε. Γιατί ξεχάστηκε. Ναι, Δημήτρη, όταν ξαναπαίξει εθνική θα τη θυμηθούμε. Όχι, δεν τη θυμηθεί. Την τελευταία φορά που έπαιξε εθνική Ελλάδος και έπαιξε ωραία, βγήκε ο Σταφυλίδης και μίλαγε 45 λεπτά στον αέρα του 4FM. Η εθνική, με τη συμβολή των δημοσιογράφων, έχει πάει κατά διαόλου. Και έχει πάει κατά διαόλου γιατί έρχονται τσουβαλάτοι ξένοι και δεν λέτε τίποτα. Όταν έρχονται πολλοί ξένοι και παίζουν 10 στους 11 στις γνωστές ομάδες. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Και λοιπόν, και άμα βάλει η Ευρώπη στο κεφάλι της μια γλάστρα, θα βάλουμε και εμείς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ρε Δημήτρη, πλέον στην εποχή μας. Έτσι έχει γίνει. Τότε πείτε ότι η εθνική δεν μας ενδιαφέρει. Να είσαστε σωστοί. Δεν είπε κανείς ότι δεν ενδιαφέρει η εθνική. Όχι, δεν σας ενδιαφέρει η εθνική. Αλλά γιατί για να υπάρχει εθνική, όταν στις ομάδες... Δημήτρη, κάτσε λίγο. Κάτσε να μιλάμε κι εμείς όμως λίγο. Ενοχλούν αυτά, ναι. Πλέον, το ξέρω. Όχι, δεν ενοχλούν. Να μιλάμε όμως κι εμείς λίγο. Για να υπάρχει εθνική. Εσείς πρέπει... έχετε το δικό σας μικρόφωνο, λέτε ό,τι θέλετε. Για να υπάρχει εθνική, πρέπει να μην υπάρχουν ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα οι περισσότεροι που παίζουν στην εθνική παίζουν στο εξωτερικό, ρε Δημήτρη. Το πόλο για να έρθει ξένος παίκτης θα πρέπει να είναι της εθνικής. Άλλο το πόλο, Δημήτρη. Εκείνη την ώρα, δηλαδή όχι να ήταν διεθνής, να άλλο, είναι διεθνής. Άλλο προϊόν το πόλο, άλλο προϊόν, ναι, το πόλο. Ωραία, να έρθουν, εγώ δεν λέω να μην έρθουν ξένοι, να έρθουν γνωσμένης αξίας. Όχι τσουβαλάτι. Έρχονται, ας πούμε, μιλά 10 ώρες για κάποιον που δεν έχει ακούσει ούτε η μάνα του. Καλοί, μέτροι, κακοί, έρχονται από όλα. Καλοί έχουν έρθει. Μια εποχή ήρθαν 2-3 καλοί και τέλος, πάπαλα. Λάθος, 2-3, καμιά δεκαριά έχουν έρθει σύνολο, καλοί. Όλοι οι άλλοι είναι για γέλια. Αυτό κάνει κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στα παιδιά, παντού, μια και έχει γίνει επαγγελματικό. Πώς θα πάει ο άλλος το γιο του να μάθει μπάλα να θα παίξει. Θα πάει, τον πάει το γιο του, του βρίσκει μάνατζερ από 12-13 χρονών και του ζητάει να τον πάει στο εξωτερικό, ρε Δημήτρη, έτσι έχει γίνει η δουλειά τώρα. Δηλαδή εσείς λέτε ότι οι ξένοι τσουβαλάτι μπορείς να το κάνουν καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο εξωτερικό. Δεν λέω ούτε καλό ούτε κακό, λέω ότι έτσι είναι η κατάσταση. Ούτε καλό, ούτε είναι πολύ απλό. Και εμένα μου αρέσουν οι ομάδες με ελληνικό κορμό. Τις προτιμώ. Έχει αποδειχθεί ότι όσες ομάδες πήγαν καλά στην Ευρώπη, ο κορμός ήταν ελληνικός. Έχεις ρωτήσει πώς θα ζητάνε για τον κάθε καλό Έλληνα παίχτη που βγαίνει οι ομάδες? Δεν άκουσα. Έχεις ρωτήσει, λέω, πώς θα ζητάνε για έναν καλό Έλληνα παίχτη ψηλού επίπεδου που μπορεί να βγάλει μια ομάδα? Πάλι για λεφτά, θα μιλάμε πρόβλημα. Με τα λεφτά γίνεται όλη αυτή η ιστορία, Δημήτρη μου. Πρόβλημα. Γιατί πάνε και παίζουν μπάλα πλέον? Δεν φτάνουν τα λεφτά, καταστρέψαν την Ελλάδα, εκεί στα λεφτά. Δηλαδή βγαίνει, ας πούμε, και ήθελα να πω και ένα άλλο. Αυτός ο Νικολακόπουλος, πώς το λένε, έχει βρίζει χιδέα. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Μη μας φέρνεις σε δύσκολη θέση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Άμα έχει πρόβλημα, ας μου κάνει. Μα, πώς είναι, στις 1 και 20 το βράδυ δεν είναι αναγκασμένο ο Νικολακόπουλος? Άλλο γνώμη, αλλά βρισιά δεν έχω ακούσει ποτέ 15 χρόνια που είναι στο σταθμό. Από το 2003 που είναι στο σταθμό δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά να βρίζει. Θες να σου πω τι είπε, πως είπε τους διαιτητές, αντί να τους πει ας πούμε κοράκια που και αυτό είναι βρίσιμο. Προκαλεί, κοίτα, τη βία την προκαλούν εκτός από τις εφημερίδες, εκτός από φανατισμούς, εκτός από τις εφημερίδες που γράφουν, έχετε δει τι γράφουν, και οι δημοσιογράφοι βγαίνουν και προκαλούν, και ο Νικόπουλος είναι ένας από αυτούς. Προκαλεί συνέχεια. Το στόμα του πάει ροδάνη τώρα που υποτίθεται ότι αδικεί το Ολυμπιακός. Όταν όμως ο Ολυμπιακός τον πηγαίναν όλα πρίμα, μούγκα ο Νικολακόπουλος. Όλα καλά και ωραία. Όλα αυτά προκαλούν. Δηλαδή είναι που είναι το ποδόσφαιρο, χάλι μαύρο, έχουμε για τους δημοσιογράφους να το χειροτερεύουν. Δεν φτάνει που αυτοί έχουν τεράστιο μερίδιο για το χάλι του, αντί να προσπαθούν να ησυχάσουν λίγο τα πράγματα, το κάνουν ό,τι μπορούν χειρότερο. Τι να νομίζω ότι δεν μ' αρέσει εμένα η μπάλα, και βέβαια μ' αρέσει, αλλά όχι αυτό το χάλι που βλέπουμε. Όλα εμένα μου αρέσουν. Εντάξει, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσείς, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να κάνω ένα μικρό break, γιατί είπα και προηγουμένως ότι θα πω κάτι για τον Αραούχο, την εκτίμησή μου, και στέλνουν συνεχώς μηνύματα.
Συγγνώμη από τους φίλους που περιμένουν. Κοιτάξτε, παιδιά, όταν λέω εκτίμηση, η εκτίμησή μου πάντα προέρχεται από το πώς φιλτράρω εγώ μέσα στο μυαλό μου τις πληροφορίες που έχω και τι θεωρώ ότι θα γίνει. Είναι μια προσωπική εκτίμηση, έτσι. Δεν μπορώ να σας πω, βάλω την υπογραφή μου και να πω ότι αυτό θα γίνει. Θα σας πω τι πιστεύω εγώ ότι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα πάρει τον Αράουχο. Και δεν το συνδέω πλέον με το θέμα του Ολιβέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα επιστρέψει ο Αραούχο στην ΑΕΚ. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα φανεί αν θα δικαιωθεί αυτή η εκτίμηση ή όχι. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα ως εκτίμηση. Προχωράμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, ακούγομαι. Ναι, ναι. Ακούγεσαι, ναι. Έλα, Αλέξανδρο. Εγώ, έλα, παιδιά, λέγε, σε δείξε από εδώ. Ναι. Μιλήσαμε, Τάσο. Ναι. Το FB, είπα ναι. Μετά, μου κάνεις μια πρόβλεψη. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, είναι σίγουρα. Καλά, Κυριακό. Μια χαρά. Έχουμε ξαναμιλήσει ένα πρωί, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Θυμάσαι που δεν ήταν. Θυμάμαι. Μπράβο. Χαίρομαι. Μέσα το 2019 ήταν. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα Τάσο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά τώρα να κάτσουμε να χάσουμε τον κόσμο μας είναι λίγο περίεργο να σου πει. Βέβαια μπάλα είναι. Μπορεί να είναι μια κόντρα. Ο Ολυμπιακός παίζει με 13 βαθμούς διαφορά. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Άλλο λέμε τώρα, η αίσθηση που έχει ο καθένας μας και το αν είμαστε αισιόδοξοι για την ομάδα μας ή αν ποντάρουμε σε κάποια στοιχεία είναι άλλη δουλειά. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία φοβολία. Για το πρωτάθλημα ναι, ναι. Και για το μάτς είναι το φαβορί. Άμα δεις στοιχηματικές αποδόσεις, ποιος είναι το φαβορί. Τα φαβορί έτσι καθορίζονται όμως, φίλε. Λέμε, ποιος, δεν μπορεί δηλαδή να ξεκινά στην ίδια αφετηρία μια ομάδα που είναι 13 και μια ομάδα που είναι 0. Λένε ότι διαφορά τη βαθμολογική. Ναι. Πάντως, εδώ που τα λέμε, η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι αυτό μήνα με τον Καρέρα να ξυπνάνε τους παίχτες να κάνουν ό,τι παλεύει ο ένας, όχι να κάνουν. Να τους έχει ενώσει τους παίχτες και να παλεύει ο ένας για τον άλλο που αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο Λιβάγια. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς, είπε κανείς κάτι? Όχι, δεν είπε κανένας τίποτα. Όχι, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, αν το βάζουν καλά οι παίχτες της ΑΕΚ μέσα τους, ότι η φανέλα της ΑΕΚ είναι βαριά και ότι θέλουν να δώσουν χαρά στον κόσμο, πιστεύω ότι θα το πετύχουν αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο εδώ λέμε. Κοίτα, λογικά είναι πιο δύσκολο από όσο το λέμε. Τι να σου και πω, για τις δύο ομάδες. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Ναι. Αλλά κοίτα, σίγουρα βλέπω ότι θα μπουν πολλά γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα ποιος θα κερδίσει είναι άγνωστο. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύω να κερδίσει. Δηλαδή, άμα το χάσουμε για αυτό το ντέρμπι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πραγματικά, βέβαια, απαιτείς πως θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Άξιοι της μοίρας μας και να το κερδίσουμε δεν θα αλλάξει και τρομερά η μοίρα μας για φέτος. Να σου πω κάτι, έχουμε 2 χρόνια να κερδίσουμε ντέρμπι. Αυτό δεν σε έχει πειράξει σε ένα σαναγγιζή? Αν με έχει πειράξει, φυσικά με έχει πειράξει. Εμένα να δεις πως με έχει πειράξει. Που στη Τούμπα έπρεπε αντί να γίνει το 0-1 έγινε το 1-0. Άλλο και αυτό εκεί πέρα, άλλη σφαγή εκεί πέρα. Που μόνο η ΑΕΚ έχει το δικαίωμα να μιλάει για σφαγές. Γιατί η ΑΕΚ είναι αδικημένη ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, δε θα μπω πιο μέσα σε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι μια κουβέντα που δεν θα βγάλουμε. Ακριβώς, ελπίζω να ανοιγήσουμε. Να είναι κίτρινο μαύρη βραδιά αύριο. Έτσι. Και πιστεύεις ότι ο Σιμάνσκι θα συγκινήσει βασικός? Ναι, πιστεύω ναι. Στον άξονα θα είναι. Ναι, φυσικά, στη θέση του. Δεν παίζει στα χαφ. Ναι, στα χαφ παίζει. Στα χαφ στον άξονα. Στα χαφ στον άξονα. Όχι, δεν σε μπέρδεψα. Χαφ παίζει. Μου λες στον άξονα παίζεις, λέω ναι, χαφ, ναι. Χαφ σημαίνει άξονας. Και κατά κέντρο κανόνα, και πλάγια. Ναι, και πλάγια μπορεί να είναι, αλλά έχει κυριαρχήσει όμως. Είναι, ναι, έχει όταν λέμε χαφ, συνήθως εννοούμε στον άξονα κάποιον, ναι, παίχτη. Το εξάρι και το χτάρι, ναι, εκεί, τον παλιό.
Α, δηλαδή θα βάλει εκεί που τον έβαλε και με τον Γουαλό. Αυτή είναι η θέση του, φίλε μου. Εσωτερικό χαφ παίζει κατά κανόνα. Εξαροχτάρι παίζει. Α, μάλιστα. Καλώς, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αλεξάνδρο. Άντε, εύχομαι η βραδιά μου εξήδικη. Να είσαι καλά, φίλε. Άντε, ναι. Κοιτάω στους σατέλη, σας κάνουν παρέα. Από τις, λίγο μετά τις 12 και μέχρι τις 2 μπαίνουμε στην τελική ευθεία με λίγα λόγια. Και ευχαριστούμε και για την παρέα που μας κάνετε. Ιδιαίτερος, όλες οι γνώμες είναι σεβαστές. Σχεδόν όλες. Εντάξει, δεν συμφωνούμε με όλες, αλλά δεν θυμώνουμε τον κόσμο. Στην στιγμή που είναι ο κόσμος και δεν βρίζει. Λοιπόν, οπότε προχωράμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε αυτό το περίφημο Big Four ή Big Five. Τελικά υπάρχει 4-5. Ποιοι είναι αυτοί? Το όνομά σου, φίλε μου, πρώτα απ' όλα. Ο Ανέστης. Ο Ανέστης. Υπάρχει 4-5. Είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες με πολύ δυνατότερη δυναμική από όλες, από κάποιες ομάδες οι οποίες καταραίουν. Θέλω να πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τον Παναθηναϊκό. Ξεχνάμε το παρελθόν, ξεχνάμε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός, ξεχνάμε τα πάντα. Ξεχνάμε τον Άρη, ξεχνάμε την ΑΕΚ. Να πούμε αλλά... ότι είναι σαν οδική χωρία, είναι λίγο υπερβολικό τώρα, είναι λίγο προσβλητικό. Αλλά ότι είναι σαν οδική πορεία, είναι σαν οδική πορεία και πανέρχεται στο μέγεθός του το καλό. Εγώ δεν είπα αυτό, εγώ λέω άλλο πράγμα. Δηλαδή όταν βλέπεις εισιτήρια ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι νούμερο 3 σε εισιτήρια μέσω όρο. Σε αυτό το θέμα εντάξει, ναι. Δεν θα βλέπεις. Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή κάπου ακυρώνουμε κάποιον και πρημοδοτούμε κάποιον άλλον. Ανέστη, υπάρχει μια διαφορά όμως. Ήταν, έτσι. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Πρώτα απ' όλα ο Παναθηναϊκός είναι πιο ισχυρός διοικητικά σε σχέση με τον Άρη. Από τον Άρη. Σήμερα. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Τώρα, το ίδιο επιχειρηματικό μέγεθος είναι ο Αλαφούζος και ο Καρυπίδης, ρε Ανέστη, κάτσε. Ποιος είναι ο Αλαφούζος, ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη. Στην ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερη επίδραση ο κύριος Καρυπίδης, με όλο το σεβασμό που έγινε από τον κύριο Αλαφούζο. Να σου πω, ας τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης είναι για τον Καρυπίδη. Αυτή είναι η ιδιοκτήτη στον ΠΑΕ τώρα όμως. Ποιος είναι ο Αλαφούζος, ρε παιδιά, του Παναθηναϊκού Αλαφούζος. Εμείς ξέρουμε άλλο Αλαφούζο. Αλλά του Παναθηναϊκού τον Αλαφούζο δεν τον έχουμε δει ποτέ. Λέμε τώρα. Δεν τον έχουμε δει. Ένα κύπελο μια φορά έχει πάρει στα 10 χρόνια. Ένα κύπελο έχει πάρει μια φορά τουλάχιστον. Ρε παιδιά, ο Αλαφούζος δεν έχει πάρει τίποτα. Ένα κύπελο έχει πάρει το 2014 με τον ΠΑΟΚ, 4-1. Ο Αλαφούζος το έχει πάρει. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού εκείνος ήταν εκείνη τη μέρα. Come on guys, λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε. Οκ, μα είμαστε. Ναι, δηλαδή, come on. Αλήθεια τώρα να λέμε, μπορούμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Άρης με τον Παναθηναϊκό έχουν 14.000 εισιτήρια μέσω όρο διαφορά σε κάθε μάτς. Αυτό για μένα, Ανέστη, αυτό δείχνει και μία άλλη διαφορά όμως για μένα. Πώς γίνεται το Big Four να είναι ο Παναθηναϊκός και όχι ο Άρης? Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα Big Five, γιατί και ο Άρης είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Όχι, είναι τρομερά μεγάλη ομάδα. Είναι τρομερά μεγάλη ομάδα και ο Άρης. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά μην κάνεις τώρα σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν στέκει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Είδες μόνος μου ότι είπα, ξεχνάμε το παρελθόν, βγάζουμε, τώρα μιλάμε για σήμερα, μπορούμε να μιλήσουμε για σήμερα. Μα και ο Άρης ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή δύο παρόμοια περίπου πορεία έχουν. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, εγώ άλλο σου λέω, ότι υπάρχουν 14.000 εισιτήρια διαφορά σε μέσο όρο. Δηλαδή είναι. Ωραία, και στην Ευρωλίγκα είναι πρώτος σε εισιτήρια ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Να σου πω όμως και κάτι άλλο. Αυτό που δεν μ' άφησες να σου πω προηγουμένως. Άσε με να σου πω μόνο αυτό. Μόνο αυτό και συνεχίζεις. Γιατί, για ποδόσφαιρο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός γιατί δεν έχει εισιτήρια? Γιατί αυτή η πορεία που είναι περίπου παρόμοια με τον Άρη, στον Παναθηναϊκό τον οπαδό δεν τον εκφράζει. Διότι τον κύριο πρόεδρο που λέτε εσείς σαν πρόεδρο τον έχει αποκλείσει το σύστημα του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι το σύστημα του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός... Γιατί δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, απλά δεν χρειάζεται περισσότερη κουβέντα. Όχι, ο Παναθηναϊκός όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει στόχο το πρωτάθλημα, πώς θα πάει εκεί? Παιδιά, τηρουμένων των αναλογιών. Ναι, ο Παναθηναϊκός πάει μια χαρά, τρένο πάει. Ο κόσμος δεν τον πάει. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν τον πάει. Τι δεν καταλαβαίνετε? Δεν είναι ο Παναθηναϊκός μια χαρά πάει. Δεν μπορεί να πάει καλύτερα από αυτό που πάει. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παραπάνω από το top που έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει το top του. Ρε, ανεστήλες τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τελικό κυπέλλου και προαθλητικό και με τελικό Champions League.
Αυτή η ομάδα έχει ξεπεράσει τον τόπο αυτή τη στιγμή. Μιλάς για μια ομάδα η οποία είναι μια ομάδα με τίποτα. Με βαριά φανέλα, βαρύ όνομα και τη μεγαλύτερη μάζα φιλάθλων μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι, μόνο αυτό είναι. Πες με αυτό. Δεν πες με τίποτα άλλο. Με ένα τρομερό προπονητή, ο οποίος τους έχει στρατιωτάκια, τους πάει εκεί που πρέπει να πάει, ξέρει, έχει πάει, έχει ζήσει, έχει κάνει αυτή τη δουλειά, την ξέρει καλά τη δουλειά. Τι λέτε τώρα. Τώρα γιατί σε έχει πιάσει εσένα η σύγκριση με τον Παναθηναϊκό ξαφνικά, για πες μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι εννοείς. Γιατί σε έχει πιάσει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω μένος με τον Παναθηναϊκό, ίσα ίσα τον συμπαθώ τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μας έχει κρατήσει όρθιος 20 χρόνια στην Ευρώπη. Εγώ δεν λέω κάτι παραπάνω. Δηλαδή τι έχει πετύχει ο Άρης για να μπορεί αυτή τη στιγμή να συγκριθεί ακόμα και με αυτόν τον Παναθηναϊκό. Γιατί μου λες για τον Άρη. Γιατί λέει για τον Άρη ήταν η κουβέντα. Εγώ ξεκίνησα να λέω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι δύο φορές καλύτερος στον Παναθηναϊκό. Τυχαίνει, ξέρεις, καμιά φορά γίνεται γι' αυτό. Ξέρεις, εντάξει, ότι στο τέλος μια μικρότερη ομάδα να είναι καλύτερη από τη μεγαλύτερη. Αυτά κρίνονται στο τέλος βέβαια όταν τελειώνει μια σεζόν. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Εσύ όταν αν βλέπεις μπάλα, είναι ξεκάθαρο. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό στα τελευταία παιχνίδια ότι ανεβαίνει συνεχώς. Δεν μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από τον Άρη. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή ο Άρης είναι. Αν έστει στα δύο τελευταία μάτια του Παναθηναϊκού που είδα, ο Παναθηναϊκός μου άρεσε πάρα πολύ. Και σήμερα και το προηγούμενο με τον Κοίταξε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια σφιχτή ομάδα. Παίζει πολύ σφιχτά. Δεν παίζει καθόλου ποδόσφαιρο. Βάζει και νέους παίχτες μέσα. Οπότε δεν ξέρουμε σε τι εικόνα θα βγει αυτό το πράγμα. Άλλο τι βλέπεις, άλλο τι σε αρέσει να βλέπεις και άλλο τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν είναι καλή ομάδα. Είναι μια σφιχτή ομάδα. Είναι σαν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια κακή ομάδα. Δηλαδή εσύ δεν το βλέπετε ότι δεν παίζει μπάλα, δεν είναι καλή μπάλα, δεν είναι καλή ομάδα, είναι μια σφιχτή ομάδα, παίζει πάρα πολύ σφιχτά, παίζει πάρα πολύ με σύστημα. Κακή δεν θα τον έλεγα πάντως. Ναι, αλλά δεν είναι ομάδα που σε εμπνέει, δεν είναι ομάδα που τη βλέπεις και γουστάρεις. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες, δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπεις τον Άρη και τον γουστάρεις. Ναι, σαν εικόνα βλέπεις είναι καλύτερο σου Άρη, συμφωνώ. Βλέπεις την Άκη και την γουστάρεις. Καλά, εντάξει. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Α, ψέματα λέω. Μέχρι πρώτη ενός δεν την πολύ γούσταρε στην ΑΕΚ. Συγγνώμη, ψέματα λέω. Ναι, μέχρι πρώτη ενός δεν την γούσταρα. Ναι. Τώρα την γουστάρω. Ναι, όντως, παίζει καλύτερα. Δηλαδή παίζει, τουλάχιστον παίζει κάτι. Δεν μπορείς να μου πεις τώρα ότι ο Παναθηναϊκός παίζει καλή μπάλα. Όχι, δεν παίζει καλή μπάλα. Παίζει μια συμπαγή, ένα σύστημα, αυτό, μου κάθονται τα αποτελέσματα μια χαρά. Εντάξει, αυτό δεν πάει να πει ότι είναι καλή μπάλα. Εντάξει. Δεν λέμε ότι είναι καλή μπάλα. Δεν είναι μπάλα η οποία σου κάνει 40 ευκαιρίες στο παιχνίδι. Ναι, τίποτα. Σου κάνει μια μισή ευκαιρία να βάλει ένα γκολ. Αυτό είναι. 40 ευκαιρίες δεν κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ούτε δύο. Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός και με τον ΠΑΟΚ τώρα. Μετά τον Παναθηναϊκό πια σκέφτομαι και τον ΠΑΟΚ τον απαξιώνεις. Συγγνώμη, δηλαδή ο ΠΑΟΚ σου κάνει ευκαιρίες. Εξήγησε μου εσύ ρε εσύ. Να πούμε ότι δεν είναι όσο επιθετικός ήταν πέρσι, να πούμε, αλλά ότι δεν είναι αποτελεσματικός ή ότι είναι κακός ή ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει. ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν είναι επιθετική ομάδα, είναι αμυντική ομάδα. Δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε. Υπάρχουν δύο επιθετικές ομάδες στην Ελλάδα, επιθετικές ομάδες που βγάνουν ευκαιρίες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πιο επιθετικό πλάνο στην ανάπτυξη του. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ο Άρης. Υπάρχουν δύο ομάδες που παίζουν μπάλα. Υπάρχουν και άλλοι που παίζουν με το σύστημά τους, με την άμυνά τους, με τα λεωφορεία τους κλπ. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να το πούμε αυτό. Είναι κακό να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που βρίσκεται παίζει κακή μπάλα. Παίζει κακή μπάλα. Δηλαδή, είναι ψέματα αυτό που λέω. Πάντως, είσαι 20 βαθμούς. Μιλάμε για μια ομάδα με την οποία είσαι πίσω 20 βαθμούς. Αλλά 57 χρόνια. Δηλαδή, είναι ψέματα αυτό που λέω. Δηλαδή, ΠΑΟΚ, τα είπαμε και νωρίτερα. Εντάξει, πέτυχες μια μεγάλη νίκη, αλλά εντάξει, συνολική εμένα, παρουσία φίλε, τώρα. Εγώ δεν το πάω εκεί πέρα. Ποτέ δεν το πήγα εκεί. Βλέπεις, δεν το πάω μόνος μου εκεί. Το πας εσύ. Άλλο σου λέω. Βλέπεις ότι κάποιες ομάδες παίζουν μπάλα και θέλουν να παίξουν μπάλα και είναι ωραίο. Εγώ πήγα στο Καραϊσκάκι και έβαλα 3 γκολ. Μετρήσαν τα 2. Έφαγα 4. Το 1 ήταν άκυρο. Εγώ ήρθα 3-3. Άσε εγώ τι λέω. Εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Εγώ μπορεί να είμαι τρελός. Είναι λίγο δημιουργική. Είναι λίγο Greek statistics. Αλλά εντάξει. Εγώ, φίλε, μπορεί να είμαι τρελός. Αλλά εγώ για μένα ήρθα 3-3 στο Καραϊσκάκι. Ναι, αλλά έβαλα 3 γκολ. Για πες μου 25 χρόνια ποια ομάδα έβαλε 3 γκολ στο Καραϊσκάκι. Καμία. Εγώ τα βάλα. Κατάλαβες τι λέω. Ότι
Υπάρχουν ομάδες οι οποίες διαλέγουν να παίξουν μπάλα. Έχω φάει δυστυχώς, πρέπει να σε διακόψω. Έχω φάει 3 γκολ το 2014 από τον Παναθηναϊκό. Έχω χάσει, με πονάει που το λέω, αλλά πρέπει να το πω. Υπάρχουν ομάδες που διαλέγουν να παίξουν λεωφορείο στην εστία. Κατάλαβες τι λέω. Εγώ εντάξει, αυτό το ποδόσφαιρο δεν μου άρεσε και εμένα. Εντάξει, αυτό συμφωνώ μαζί. Εγώ διαλέγω να παίξω μπάλα. Εσύ τι θες να βλέπεις σαν ουδέτερος, οποιοσδήποτε. Μ' αρέσει, άρεσε να τον βλέπω. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, ή θα διαλέξεις να παίξεις μπάλα και να πεις, ρε φίλε, παίζω μπάλα. Και ό,τι να γίνει, δεν πάει να ξέρεις. Τώρα να παραδεχτείς ότι θες και λίγο αποτελεσματικότητα παραπάνω όμως. 100%. Μα εγώ θα ήμουν Man City. Δεν θα ήμουν, ξέρεις, Man United, θα ήμουν Man City. Ξέρεις, κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, τρολάρω κι εγώ τώρα. Anyway. Εντάξει, Ρανέστη. Οι ομάδες, παιδιά, είναι. Δηλαδή, είναι η φιλοσοφία. Τι παίζεις εσύ, τι θες να κατεβάσεις εκεί πέρα κάτω. Λοιπόν, να πω για αύριο. Ναι. Θέλετε, γουστάρετε. Παρακαλούμε. Γιατί όχι. Για αύριο. Πολύ δύσκολο μάτς. Χι το βλέπω. Φάβα ή με θέαμα. Δεν θα 0-0 ή 2-2. Με γκολ. 1-1. Δεν θα κάτσει η ΑΕΚ να χάσει αύριο. Γιατί να κάτσει να χάσει. Γιατί να κάτσει. Στην έδρα της παίζει. Γιατί βλέπουμε τόσα χρόνια ότι ξέρεις. Τι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα το πολεμήσει το μάτς. Ο Ολυμπιακός είναι σαφέστατα καλύτερη ομάδα. Σαφέστατα σε όλες τις θέσεις, σαφέστατα είναι η καλύτερη ομάδα. Αν μπορέσει η ΑΕΚ να τον βάλει στη γωνία, ο Ποντέζε παίζει αύριο. Είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή και... Θα παίξει αύριο ο Ποντέζε. Ο Ποντέζε δεν είναι ο Μάρτινς. Είναι το βαρόμετρο. Θα ήθελα και εγώ να τον δω να παίζει. Θα ήθελα και εγώ να τον δω να παίζει για να ξεκινάει. Βέβαια, να έχει, εκτός από το θέμα της... Υπό με παραχώρηση αν είναι ή δεν είναι, είναι ότι είναι από τραυματισμό, έτσι. Εγώ σήμερα μπήκα και είδα ότι ο Γουλφς τον έχει one of them. He's one of them. Τελειωμένο. We'll see. I don't know if we'll see. Θα παίξει αύριο. Άμα είναι one of them, πώς θα παίξει αύριο, είναι αντιφατικό. Ρε μάγες, για αυτό το φωτάω. Εσείς ξέρετε παραπάνω, εγώ είμαι... Εγώ ξέρω ότι είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το μάτς με την ΑΕΚ, άρα... He's available. Εσείς κάνετε εκπομπή. Είναι available, που λέγει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αν θα παίξει ο Ποντένσε, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός 100%. Αν δεν παίξει ο Ποντένσε, I don't know. Έγινε, Ανεστή. Να είσαι καλά, παιδιά. Για χαρά. Για χαρά. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Τι κάνουμε. Μια χαρά εσύ. Δημήτρη Σάικ. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά, Δημήτρη. Αυτός ο Μιαούλης πότε μπορεί να κάνει ένα Instagram, ένα Facebook, κάτι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που ζητάς. Πολλά μπορεί να κάνει ο Κώστας ο Μιαούλης, αλλά αυτά δεν είναι το φόρτε του. Δεν είναι και αγαπημένοι στους συνήθειες, θέλω να σου πω. Εντάξει, εμείς δεν βγαίνουμε έξω για να ακούσουμε Μιαούλη. Πολύ το γουστάρω. Όλους βασικά, αλλά αυτό είναι ένα κλικ παραπάνω. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να τον ακούω. Να λέει πότε κάνει εκπομπή. Αυτό. Δεν χρειάζεται να βάλει φωτογραφία. Εντάξει, ξέρετε, Σαββατοκύριακο κάνει ο Κώστας. Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις δεν είναι εδώ Σάββατο βράδυ, όπως τώρα έπρεπε για κάποιο λόγο. Ξέρεις, και Σάββατο Κυριακή για τον Αράουχο. Πες, ναι. Επίσης πήρα τηλέφωνο, τον έλεγες για τον Αράουχο και έκανε κάποιες διακοπές, τέλος πάντων. Δεν πολύ άκουσα καλά. Νομίζω ναι, είπα ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα τον πάρει η ΑΕΚ τον Αράουχο. Επαναλαμβάνω, προσωπική μου εκτίμηση, έτσι. Την ίδια προσωπική εκτίμηση έχουμε. Εντάξει, από λίγο άλλη σκοπιά βέβαια. Άλλο γιατί... Ναι, εντάξει, το βλέπεις αλλιώς. Έχω από αυτά που διαβάζω από δημοσιεύματα και από τέτοια στα social και τέτοια. Επίσης ήθελα να πω για το αυριανό μάτς. Λέμε όλοι, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει κερδίσει ΑΕΚ ντέρμπι 2 χρόνια. Θέλω όμως να μου πείτε πότε κέρδισε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ τελευταία φορά σε αγώνα εντός έδρας μες στο ΆΚΑ. Αυτό είναι γιατί παίζουμε αύριο με τον Ολυμπιακό. Και επίσης θέλω να μου πείτε πότε κέρδισε την ΑΕΚ τελευταία φορά ο ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ, σε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ την κέρδισε την ΑΕΚ το 11-12 επί Κωνσταντινούπολη. Και μετά το 86-87 με Αλεξανδρίδη Μπορμπόκη. Και πατήκα για την ΑΕΚ. 0-2 στο 9.
Σάββατο νομίζω το μάτς. Σάββατο. Καλά νομίζεις. Ολυμπιακός. Είναι τρομερό πάντως πώς σου έρχονται τόσο εύκολα τα πολύ παλιά. Ναι. Και εγώ αδυνατό, δηλαδή παίζουμε τον ημιτελικό του Μουντιάλ του 2014 και θα δυσκολευτώ να το πω. Ενώ ναι, θα διστάσω λίγο. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη μούρλα τότε, ήμασταν στα ραδιοφωνάκια με τα τετράδια, με τους τίλους. Είχαμε αυτή τη μούρλα τότε, Αθλητική Κυριακή να κάτσουμε. Να γράφεις κιόλας και σου μένουν πιο πολύ. Να βάλεις τη βιντεοκασέτα να πατήσεις το ρεξ στα στιγμιότυπα. Και να κάνεις συγγραφή όλα τα στιγμιότυπα της χρονιάς. Λοιπόν, τι λέγαμε Δημήτρη. Για το από πότε, σου είπα, ο ΠΑΟΚ έχει να την κερδίσει από το 11-12 επί Κωνσταντόπουλου. Και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός την κέρδισε τη χρονιά που έπεσε, 0-4. Τη χρονιά που έπεσε η ΑΕΚ. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί το μάτς με το Ρωμαό, το 0-1 στο κύπελλο είναι ημιτελικός κύπελλο. Ήταν ημιτελικός κύπελλο. Όχι ημιτελικός, πρώην ημιτελικός πρέπει να ήταν. Νομίζω ότι ήταν ημιτελικός. Ημιτελικός ήταν και ήμουν μέσα. Προημιτελικός ήταν με του Αράχο το απίστευτο γκολ στο ΑΚΑ πρόπερση. Σωστά. Τέλος πάντων. Και άλλη μια φορά στο κύπελλο, το ξεχάσαμε επειδή προκρίθηκε η ΑΕΚ 0-1, η ρεβάνς του 1-2. Με το γκολ του Χάρα, το επεισοδιακό γκολ όμως. Όχι του Χάρα, του Ρωμαό. Αυτό είπα, το Ρωμαό είναι ο ημιτελικός. Αυτό είπε ημιτελικό. Είναι δύο νίκες στο κύπελλο για τον Ολυμπιακό λοιπόν. Ναι, το 14-15 και το 16-17. Και στα δυο μέσα ήμουν, δεν ξανάρχομαι. Σε κύπελο. Τέλος πάντων, επειδή το ακούω που το λέτε συχνά, εγώ είμαι της άποψης ότι άλλο πρωτάθλημα, άλλο κύπελο, διαφορετικοί αγώνες εντός και εκτός έδρας. Και πιστεύω ότι την πιο δύσκολη αποστολή την έχουμε φέτος με τον Ολυμπιακό. Γνώμη, έτσι όπως βλέπω εγώ την ομάδα. Δηλαδή άμα δεν χάσουμε φέτος, μετά μπορεί να κάνει και καμιά δεκαετία να μας κερδίσει. Ολυμπιακός. Ναι. Μη μιλάμε. Δεκαετία τώρα. Μιλάμε δεκαετία, τώρα για τέτοια από το βάθος χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη ζωή μας αύριο. Παρακινδυνευμένο. Θα παίξουν και άλλα δύο μάτς σίγουρα στο play-off. Δεν ξέρεις αν θα το φέρει η τύχη να βρεθούν και στο κύπελο μαζί τους. Για πρωτάθλημα, για πρωτάθλημα. Τα play-off πρωτάθλημα δεν είναι. Όχι, δεν είναι τα play-off πρωτάθλημα. Μα θα κρίνουν πρωταθλητή φέτος τα play-off. Είναι πρωτάθλημα είναι. Και στα στατιστικά του πρωταθλήματος μελλοντικά θα περιλαμβάνονται τα play-off. Αυτό δηλαδή με τα play-off θα ισχύσει, άντε ισχύει για φέτος, θα ισχύσει και του χρόνου. Δεν ξέρω. Είπα, εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσει για να... Μελλοντικά θα ισχύσει, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, από εδώ και πέρα έτσι το σύστημα για να... Επειδή είστε και παλιοί, είστε και τέτοιο και δημοσιογράφοι καλοί... Ο Τάσος έτσι είναι δημοσιογράφος και κορυφαίος ρεπόρτερ, εγώ είμαι ηχολήπτης. Ηχολήπτης, ναι, συγγνώμη. Με δημοσιογραφικές ανησυχίες. Ακριβώς. Όχι, αλλά και αυτός παρακολουθεί και βλέπω που λέει και τα παλιά και για τέτοια και... Ναι, λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρωτάθλημα στον κόσμο που να έχει play-off εκτός του NBA. Καλά, στο μπάσκετ έχουν όλες οι χώρες του κόσμου. Χώρες. Αλλά στο ποδόσφαιρο το Βέλγικο νομίζω δεν ήμασταν ποτέ καλύτερο πρωτάθλημα από το Βέλγικο ποδόσφαιρο. Δημήτρη, από τους ξένους, από την Ευρώπη το υιοθετήσαμε κι εμείς. Ναι. Δεν την ξεκινήσαμε την πάτε. Τα μεγάλα πρωταθλήματα βλέπετε εσείς στην Πριμιέρα. Όχι, όχι. Αλλά άκου να δεις, ξέρεις όμως. Αυτά δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Αυτό πήγα να σου πω. Και έχουν και 20 ομάδες αξιόμαχες στο πρωτάθλημα. Δεν έχουν την ανάγκη. Όλα τα πρωταθλήματα που ψάξανε να ανεβάσουν το επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς τους, από εκεί ξεκινήσανε ιστορίες σαν τα play-off. Και σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγεται και το δικό μας, σίγουρα. Γιατί είχε χάσει τη δυναμική του. Καλά, το δικό μας, εγώ το θεωρώ ότι έχει χάσει τη δυναμική του εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό και πάμε και κατά διαόλου στην Ευρώπη, έτσι. Εκεί που έβγαζαμε τρεις ομάδες και τέσσερις και ξέρω εγώ, και τρεις στο Champions League και καμιά τέσσερις στο Europa για αυτά. Μετά από... Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, από τα στισήματα με τους προέδρους και αυτό, θα πάει και εκείνος θα πάει και... Τα χάσαν όλα. Όλα χαθήκαν από αυτό. Δεν έχουν δυναμική πλέον. Έγινε, Δημήτρη. Για το ντέρμπι, μάγκες, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να πω. Για τα ντέρμπι δεν μιλάμε. Ντέρμπι, ναι, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και σε οποιαδήποτε κατάσταση να είναι οι ομάδες, όταν είναι ντέρμπι. Γιατί μία φάση, εγώ σου λέω, ένα λάθος. Του, να πω εγώ για μένα που είναι ο καλύτερος για μένα αμυντικός που παίζει στο πρωτάθλημά μας, ξέρω εγώ, σε Μέδο, έτσι, άσχετα που έφαγε τώρα την κόκκινη και καλώς την έφαγε και πρέπει να φάει παραπάνω αγωνιστικές, άκυρο αυτό, τελείωσε αυτό το θέμα, πες ότι κάνει ένα λάθος στιγμιαίο και πάει ο άλλος να βγει μπροστά και τον ανατρέπει και είναι πέναλτι και κόκκινη. Αλλάζει όλο το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Σε ντέρμπι δεν μπορείς να μιλήσεις εύκολα. Για μπάλα μιλάμε. Ναι. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
Τα έχετε δει και με πολλές ομάδες. Και ειδικά σε ντέρμπι τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις. Οι προβλέψεις άλλο, είναι προβλέψεις. Και όπως λέει και ένας φίλος Δημήτρη για την κουβέντα που είχαμε τώρα, στέλνει ένα μήνυμα ότι στην Κύπρο, για παράδειγμα, η υιοθέτηση του συστήματος των play-off συνδυάζεται με τη μεγάλη άνοδο του κυπριακού ποδοσφαίρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μακάρι να είναι. Από τότε. Πρέπει να έχουν και Ελβετοί που δεν είχαμε λιτέα ποσότητα. Μακάρι να το δούμε και σε ομάδες, παιδιά. Μακάρι να γίνει. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Φίλε που έχει στείλει. Έχουν κάνει πολλά. Έγινε, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και καλό τέρμινα. Μακάρι να έχουμε ένα καλό μάτς. Για μας. Έγινε, φίλε. Από την ώρα που λέγαμε για τις νίκες του ΠΑΟΚ, έχει στείλει ένα φίλο τόσα μηνύματα. Φίλε, δεν είπαμε ότι είχε να κερδίσει. Ποια θυμόμαστε, εντάξει. Θυμήθηκε ένα χαρακτηριστικό μάτσο. Ωραία, έχει στείλει το μάτσο με τον Βρίζα που έχει κερδίσει 0-1 ο ΠΑΟΚ, νομίζω, με τον Τροχανά τότε η ΑΕΚ. Το οποίο η ΑΕΚ είχε κατέβει για να χάσει στην ουσία, έτσι όπως ήταν εκείνη την περίοδο. Και πρέπει να είναι και ένα πολύ θεαματικό μάτσο το 3-4. Που ήταν η ΑΕΚ με την Μπορντό φανέλα εκείνη και το κίτρινο σορτσάκι που έχει βάλει ο Κάσε ένα απίστευτο γκολ. Πολύ ωραίο μα. Τρομερή περιγραφή μια ούλη στο Σπορ FM εκείνη τη μέρα. Πολύ καλή. Το Ρεσιτάλο μια ούλη εκείνη τη μέρα. Καλή ομάδα του ΠΑΟΚ και εκείνη τη αρχή τη δεκαετία του 2000. 2002-2003 σεζόν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Με Μπάγεβιτς. Ήταν περίπου ο ίδιο κορμό που είχε πάρει και το κύπελο πριν κάνα δύο χρόνια. Αυτή η ομάδα ήταν ο κορμό. Το 1 το πήρε και το 3. Ναι, το 1 και το 3. Απέκλεισε. Μα τον Ολυμπιακό μα απέκλεισε εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια. Και σα κέρδισε και στο τελικό του 1. Στο τελικό του ένα φιλιά. Απίστευτο, τι είχα κάνει για να βρω εισιτήρια. Τι είχα κάνει για να βρω εισιτήριο, ναι. Τρομερό μάτσο. Και με το που βλέπω να πιάνει ο Κόβιτς εκείνο το σούτ του Τζιοβάνι στην αρχή του αγώνα, λέω δεν μ' άρεσε αυτό σαν σημάδι. Δεν μ' άρεσε και εντάξει, εκεί μετά. Έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε πολύ κόσμο και να δούμε τώρα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πάμε γρήγορα. Αν μπορέσουμε, όσους περισσότερους μπορέσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Οικονομάκο. Γεια σας, κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν, επειδή. Να το πάμε ποδοσφαιρικά, να το πάμε ποδοσφαιρικά γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Στη λήξη μας στο φινάλε. Θα κάνω μια πολιτική πινελιά. Πολύ, πολύ ελαφριά όμως. Πολύ ελαφριά. Συντομία. Παρακαλούμε. Άφησε με να μιλήσω. Διότι αυτή τη στιγμή παρακολουθώ τον κύριο Λεβέντη, ο οποίος μιλάει στο έξτρα. Λοιπόν, θέλω να το ιδανικό φινάλε για την εκπομπή, κύριε Οικονομάκο. Θέλω να πω ότι ο κύριος Λεβέντης δεν είναι κεντρός, είναι κεντροαριστερός. Και γι' αυτό δεν πήρε ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, διότι προσπαθεί να διεισδύσει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει όμως αυτός ο χώρος και παίρνει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, επειδή ο κύριος Λεβέντης θέλει να είναι αρχηγός, δεν σημαίνει ότι θα του δώσει ο ελληνικός λαός την εμπιστοσύνη του. Την απέσυρε άλλωστε ήδη, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι θυμάσαι, μου είχε πει να βάλω υποψηφιότητα και τελικά ευτυχώς που δεν έβαλα. Δεν το θυμάμαι, δεν το ήξερα αυτό. Διότι θα είχα εκτεθεί. Μάλιστα. Θα είχα εκτεθεί σαν κεντροαριστερός. Ενώ εγώ είμαι κεντρός. Εάν θυμάσαι, δεν ξέρω πόσο νέος είσαι. 45 ετών. Πρέπει να θυμάσαι. Όταν είχε κατέβει μια φορά ο Γιώργος ο Παπανδρέου και είχε βάλει υποψηφιότητα, είχε συμπεριλάβει στις τάξεις του τον Στέφανο Μάνο και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Ναι, σε εκλογές το 2004. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι πραγματικοί κεντρώοι. Είναι φιλελεύθεροι. Είναι φιλελεύθεροι κατά Γκάι Σόρμαν, αν έχεις διαβάσει. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν. Έδειξε το κεντρό του πρόσωπο ο Γιώργος ο Παπανδρέου και είναι ένας άξιος πολιτικός. Τώρα αν έκανε το Καστελόριζο και μας έβαλε στο μνημόνιο, δεν γινόταν εκείνη την εποχή να γίνει διαφορετικά. Εγώ υπέφερα από την οικονομική κρίση. Μία παράκληση μόνο, να μιλήσουμε μόνο τώρα, επειδή κλείνει η εκπομπή, να πούμε στα γρήγορα και για το αυριανό μάτς τη γνώμη σας, μπας και προλάβουμε να βγάλουμε και καμιά γραμμούλα ακόμη, γιατί αν ήταν λίγο νωρίτερα θα σας άφηνα. Για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ναι. Και θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Εμένα μου κάνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ραντεβού στην πλατεία Χαλκό Κονδύλι που λέγει τότε. Οι μεγάλες τηλεοπτικές εκπομπές ανεπανάληπτες. Κατεβείτε όλοι κάτω. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός νομίζω ένα βράδυ που έκανε τη συγκέντρωση και είχαν πάει αρκετοί. Εγώ ξέρω ότι έχουν πάει με κασκόλ όλο τον αποχώρο σε φανατική όλων των ομάδων και έχει γίνει συμφιλίωση αστυνομικού σώματος με φανατικούς οπαδούς. Χαλκό Κονδύλι 9.
Λοιπόν, πάμε να, να βγάλουμε και τον τελευταίο μάλλον. Ειδικά δεν ξέρω και αν συνθήμα με τον Λεβέντη γιατί Παπαρίγα δεν υπάρχει. Δεν λέγεται βέβαια, ραδιοφωνικά. Ναι. Ναι. Ναι, εσείς είστε. Πάλι καλά, βγήκα στο τέλος. Γιατί περίμενα τώρα με τον κύριο Νικονομάκο να μας πάει μέχρι τέλος, δεν προλάβω. Λέει πολλά τώρα, δεν τελειώνουμε. Λοιπόν, θα αγγίσουμε εγώ, ναι. Νίκος από Ηλιούπολη. Γεια σου, Νίκο. Κοίτα, για το ντέρμπι αύριο, εφόσον είσαι στο ΑΚΑ, τα τελευταία χρόνια μας έχει δείξει η ΑΕΚ ότι είναι πάντα αυτή που, ρε παιδί μου, έχει την πιο δυναμική. Δεν ξέρω, λένε τον Ολυμπιακό κάθε χρόνο, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει μες στο ΑΚΑ. Έχει να κερδίσει από το 12, όπως είπατε. Εντάξει, δεν γίνεται να μην κερδίσει. Δηλαδή, θυμάμαι από τότε που ανέβηκε η ΑΕΚ, πάντα τον Ολυμπιακό λέγανε, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει. Ρε Νίκο, δεν είναι επιχείρημα όμως ποτέ αυτό να λες ότι έχει να κερδίσει. Κάποτε θα κερδίσει. Και η ΑΕΚ όταν κέρδισε και πήρε το πρωτάθλημα Υπάρχουν μικρές διαφορές. Το σκόκο, ναι. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά η ομάδα του Ολυμπιακού. Το κύπελο κέρδισε με τον γκολ εκείνο του Πατήτου. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά ο Ολυμπιακός που είχε σημαντική διαφορά. Δηλαδή πριν 10-12 χρόνια που έλεγες ο Ολυμπιακός θα κερδίσει μέσα στο ΑΚΑ που το έκανε κιόλας. Που ήταν μια πολύ καλή ομάδα και τότε και το έβλεπες. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Έχουν μικρύνει αποστάσεις και διαφορές. Και τα ντέρμπι τώρα βλέπεις πόσο δύσκολα είναι. Παλιά ξέρεις πώς κέρδιζες τον ΠΑΟΚ ή εμείς κερδίζαμε τον ΠΑΟΚ ή εσείς. Δηλαδή τότε ήταν τα πράγματα πιο απλοϊκά, αν θυμάσαι. Τώρα και τα ντέρμπι βλέπεις δύσκολα απέναντι. Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό που τον έχουμε και τον έχουμε διαγράψει και λίγο, ρε παιδί μου, έτσι που έχει γίνει και ο Παναθηναϊκός. Εμείς αλλά όχι, ακόμα φίλε, γιατί τρία μάτς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ε? Τρία μάτς ερή με τον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ε, ναι, γιατί εγώ μπορώ να πω που από 0-2 μου το γύρισε. Α, εκείμε, ρε Νίκο. Ναι. Ναι, το κατάλαβες όμως. Και εγώ πόσα μάτς είχα να τον κερδίσω. Και εγώ πολλά μάτς είχα να τον κερδίσω. Κοίτα, να εντάξει, προσυνόμενα διακόπηκε. Στο Καραϊσκάκι σίγουρα έχεις δύο σερίες ομαλίες. Βέβαια, δύο χρονιές. Ναι, για ντέρμπι, να σου πω, εμένα αυτός που μου είχε κάνει διαφορά είναι ο Άρης φέτος, να σου πω την αλήθεια. Για τα ντέρμπι. Πολύ καλή ομάδα. Ειδικά στα ντέρμπι. Μόνο εγώ αυτόν ξεχωρίζω. Δεν βλέπω άλλες ομάδες. Ποιος Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από μόνο εμάς που μας το πήρε και έτσι που το πήρε δεν έχει παράλληλο ντέρμπι. Ποια είναι ο ΠΑΟΚ η μεγάλη ομάδα που παίζει την μπαλάρα. Δεν έχει πάρει κανένα ντέρμπι εκτός από εμάς. Έτσι που το πήρε. Γιατί εγώ έτσι θα το πω. Έχει δει κανένα μεγάλο μάτσο που έκανε ο ΠΑΟΚ. Όχι, το είπαμε και προηγουμένως. Νίκο, με τον Παναθηναϊκό το πήρε στο τέλος και πανηγυρίζανε λες και πήραν Champions League. Με τον Παναθηναϊκό το 2-2. Έκανε μια βουτιά εκεί και ό,τι γίνει. Και τα καταφέρανε βέβαια. Και με τον Άρη πάλι στο 94 που πήρανε. Και δεν παίξανε καθόλου μπάλα. Πού είναι ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες τι σου λέω. Έγινε Νίκο. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε γιατί φτάνει δύο και έχουν λίγο. Έγινε Νίκο. Να σε καλά. Συγγνώμη, παιδιά, στους υπόλοιπους δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, έπεσε και ο κύριος Λεβέντης στη μέση και μπέρδεψε. Θυμηθήκαμε μυθικές εποχές. Λοιπόν, πέρασα ένα ευχάριστο δύο ώρο με την παρέα. Και εγώ μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι αύριο, να κερδίσει η ΑΕΚ ήσυχα και ωραία. Και... να δούμε, εντάξει, να δούμε καλή μπάλα και θα τα συζητήσουμε. Μακάρι καλό μάτς θα γίνει. Λοιπόν, έχει φαγωθεί ένας φίλος, ναι φίλε, ΚΑΠΑ 19 ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-2. Και τι έγινε, στον πρώτο γύρο ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Δείχνει κάτι. Συγχαρητήρια στα παιδιά που παίξαν βασικά για την προσπάθεια. Δηλαδή, αν το πάμε έτσι, θα κερδίσει αύριο η ΑΕΚ στους άντρες.